Λοιπόν, απόψε, το topic είναι Laravel, ένα πολύ γνωστό και ευρέως διαδεδομένο framework βασισμένο στη PHP. Αρχικά θα πούμε κάποια λόγια που λέμε κάθε φορά για τον DevStaff, έτσι λίγο για όσους έρχονται πρώτη φορά. Μετά θα μας μιλήσει ο Βασίλης ο Σάλτης, θα μας πει γιατί να επιλέξουμε το Laravel. Δεν ξέρω αν θα μας πείσει ή όχι, αν δεν έχουμε ήδη πιστεί. Και μετά ο Δημήτρης Σαββόπουλος θα μας πει για το success story του ο Γιάννος, δυστυχώς ο Γιάννος ο Κατσιριντάκης δεν θα καταφέρει να είναι μαζί μας σήμερα. Θα μας μιλήσει για το Metabook, μια υπηρεσία που έχει αναπτυχθεί σε Laravel, να μας πούνε έτσι λίγο την εμπειρία τους πάνω σε αυτό. Οι sponsors απόψε, η JetBrains, η γνωστή εταιρεία με τα IDs, μας προσφέρει κάποια license για κάποιο από τα ίντα. Θα τα κληρώσουμε στο τέλος του Meetup. Θα βγει μια φόρμα στο chat μετά το intro presentation όπου θα μπορέσετε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας για να μπείτε στη διαδικασία κλήρωση κάποιων licenses. Νομίζω σήμερα θα κληρώσουμε 3, συνήθως είναι 2, απλά έχουμε και κάποια που περισσεύουν συνήθως, οπότε... Επόμενος χορηγός, η Yodek, εταιρεία στην Αθήνα, ασχολείται με το digital signage. Έχει μάλιστα και θέσεις εργασίας ανοιχτές, αν θυμάμαι καλά. Και η Ferlo, εταιρεία μέτρα της Σουηδία, έχει το development κομμάτι εδώ και κάποιο διάστημα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Και η συγκεκριμένη εταιρεία ασχολείται με μικροδάνεια, αν θυμάμαι καλά, αν το λέω και σωστά. Και η συγκεκριμένη εταιρεία ψάχνει κόσμο. Θα πούμε και μετά. Σχετικά με το sponsorship στο DevStaff, πλέον το διατηρούμε στο Open Collective. Μπορείτε να μπείτε, να δείτε τι πακέτα υπάρχουν διαθέσιμα, τι έχει σπονσοράρει ο κάθε ένας από τους sponsors που αναφέραμε προηγουμένως. Και αν κάποια εταιρεία επιθυμεί να γίνει sponsor του DevStaff, μπορεί από εκεί μέσα να δει περισσότερες πληροφορίες. Λοιπόν, καταρχήν, καλώς ήρθατε σε όσους έχετε πρώτη φορά που συμμετέχετε στο DevStaff, στο Meetup του DevStaff. Εγώ ονομάζομαι Ζαμπετάκης Μιχάλης, είμαι ένας εκ των διοργανωτών της οργανωτικής ομάδας, μάλλον του συγκεκριμένου Meetup. Το DevStaff είναι μια κοινότητα, πλέον δεν είναι απλά ένα Meetup, το οποίο ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2015 και ο σκοπός του είναι να φέρει κοντά άτομα που έχουν πάθος για τη τεχνολογία, το λογισμικό, είτε μέσα από αυτά τα meetup, είτε με άλλες δράσεις που θα δούμε παρακάτω. Τα μέλη αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 1.300, θα τα δείτε και στο meetup.com που μπήκατε. Το DevStaff είναι η κοινότητα αλωνών και τι εννοούμε με αυτό. Καταρχήν, δεν έχει κάποιους τίτλους μεταξύ των συμμετεχόντων. Δεν υπάρχει κάποιος πρόεδρος, δεν υπάρχει γραμματής. Είμαστε όλοι εισάξιοι, δεν έχουμε κάποια οργανωτική δομή. Είμαστε απλά μια κοινότητα, χωρίς τίτλους, χωρίς τίποτα. Άρα δεν έχουμε και ψηφοφόρο, δεν έχουμε εκλογές, δεν έχουμε αντιπροσώπους κτλ. Είμαστε ανοιχτοί, όπως και το ανοιχτό λογισμικό. Ποιο είναι όμως η παγίδα σε αυτό, όπως και το ανοιχτό λογισμικό, ζητάει ενεργή συμμετοχή. Πώς μπορεί κάποιος να συμμετέχει τώρα στο DevStaff? Το πιο απλό, να συμμετέχει στο Slack. Διατηρούμε ένα Slack όπου επικοινωνούμε σε καθημερινή βάση για πάρα πολλά θέματα πλέον. Τεχνολογικού ενδιαφέροντος και μη. Είναι πολύ active το κοινό μέσα. Αν έχετε μπει ήδη θα το δείτε. Δεύτερον, μπορεί κάποιος να ανοίξει ένα issue, ένα PR στο GitHub που διατηρούμε για να συζητήσει κάποιο θέμα που τον απασχολεί σχετικά με τη διαδικασία, με οτιδήποτε αφορά το community. Και τρίτον και τελευταίο, επίσης πολύ βασικό, κάθε μερικές μέρες, περίπου μία φορά το μήνα, διοργανώνουμε ένα org meetup, το οποίο είναι ανοιχτό σε όλους, βγαίνει και αυτό στο meetup.com όπως το σημερινό meetup και μπορεί οποιοδήποτε να συμμετέχει, όπου εκεί συζητάμε θέματα που αφορούν την διοργάνωση των επόμενων meetups αλλά και άλλα σχετικά με αποφάσεις που μας απασχολούν. Τώρα, τα meetups όπως και το σημερινό γίνονται κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα.
Εκεί μπορεί οποιοδήποτε να παρακολουθήσει, μπορεί να προτείνει ένα θέμα το οποίο θα ήθελε να ακούσει, θα ήθελε να μιλήσει ίσως. Ναι, γιατί όχι να παρουσιάσει αν αυτό προταθεί κάποιος και να έρθει σε κάποιο meetup να μας παρουσιάσει κάποιο θέμα. Η διαδικασία είναι ότι μπαίνει κάποιος στο meetup.com, όπως κάνατε και σήμερα, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Join Group και από εκεί και πέρα θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με επόμενα meetups που ανακοινώνονται και να λάβετε κάποια ειδοποίηση, ώστε μετά να κάνετε το RSVP για να ξέρουμε κι εμείς πόσος κόσμος θα έρθει. Πλέον με το online δεν είναι και τόσο σημαντικό, αλλά καλό είναι έτσι να βλέπουμε τι γίνεται. Και πολύ βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούμε είναι το GitHub, την καλύτερο άλλωστε. Εκεί διαθέτουμε ένα βασικό repo, το βλέπετε πώς ονομάζεται στην πάνω μεριά της παρουσίασης. Εκεί πέρα ανακοινώνονται τα επόμενα, και εκεί πέρα προσθέτουμε τα επόμενα meetups, μπαίνουν οι παρουσιάσεις των ομιλητών εάν το επιθυμούν. Υπάρχουν κάποια issues όπου συζητάμε πράγματα, ανακοινώνουμε κάποιο event πριν, μάλλον συζητάμε κάποιο event πριν το ανακοινώσουμε, όπως τα hack sessions και άλλα και άλλα. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα των meetups, διατηρούμε μια φόρμα που μπορεί κάποιος να μπει και να συμπληρώσει για το τι θα ήθελε να δει, τι θα ήθελε να ακούσει, αν θα ήθελε και ο ίδιος να προτείνει να παρουσιάσει κάποιο θέμα. Θα την κάνουμε share και αυτή ίσως σε λίγο στο chat του Zoom να συμπληρώσει όποιος θέλει feedback ή οτιδήποτε να προτείνει. Μετά η οργανωτική ομάδα με βάση αυτά τα αποτελέσματα ή και όχι μόνο προφανώς, κοιτάζει να βρει ομιλητές για να ετοιμάσει τα επόμενα meetups. Και εδώ θέλουμε τη βοήθειά σας, προφανώς. Είναι καλοδεχούμενη πρόταση για κάποιο speech, για κάποιο ομιλητή που θα θέλατε να δείτε ή ακόμα και αν είστε εσείς ο ίδιος. Επίσης, κατά καιρούς, πολύ σημαντικό, διοργανώνουμε κάποια hands-on events, hack sessions, όπως τα λέμε, όπου δεν έχει κάποια έννοια να κάνουμε κάτι crack, είναι στην ουσία περισσότερο group learning, να δούμε κάτι, κάποιος που ξέρει κάτι να το παρουσιάσει λίγο πιο hands-on, πιο τεχνολογικό. Έχουν γίνει στο παρελθόν για Docker, για Tor, drones ακόμα και άλλα. Μπορείτε να τα δείτε στο GitHub. Αν έχετε κάποια ιδέα, προφανώς είμαστε εδώ να βοηθήσουμε για να το οργανώσουμε αυτό μαζί. Επίσης, στο GitHub πάλι διατηρούμε ένα job board, όπου μπορεί κάποιος να ανοίξει ένα pull request και να βάλει μια θέση εργασίας. Όπως θα, αν μπείτε να δείτε, είναι πάντα γεμάτη, ήταν πάντα γεμάτη από όσο τη θυμάμαι. Και τέλος, έχουμε ένα code of contact, πολύ βασικά πράγματα. Το πιο απλό που ζητάμε, ας είμαστε πολιτισμένοι στα meetups, στο Slack, γενικά στο όλο community. Τέλος, αν έχει κάποιος κάποια ανακοίνωση, έτσι δίνουμε λίγο χρόνο κάποιος να ανακοινώσει κάτι που αφορά το community, το οικοσύστημα, εδώ τοπικό ή όχι. Μπορεί κάποιος αν θέλει να ανοίξει το μικρόφωνο, να πάρει το λόγο. Okay. Το μόνο που έχω εγώ να αναφέρω είναι ότι μου το ανέφερε ο Αλέξανδρος ο Γούσης, απλά μάλλον δεν είναι εδώ τώρα, γιατί μου είπε ότι θα χρειαστεί να φύγει. Θα κάνει sponsor ένα βιβλίο, το οποίο θα το πληρώσουμε και αυτό, ένα paper book. Θα το ανακοινώσουμε και αυτό στο link που θα στείλουμε σε λίγο και θα κληρωθεί και αυτό στο τέλος της διαδικασίας. Ωραία, αυτά από εμένα. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη ομιλία. Λοιπόν, Βασίλης. Με το Y Laravel. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Τιμή μου που βρίσκομαι σε αυτό το meetup. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ, λοιπόν, είμαι ο Βασίλης Σουσάρτης και είμαι χρήστης της Laravel, όπως λέμε, στους ανώνυμους αλκοολικούς και είμαι αλκοολικός, κάπως έτσι. Θέλω να θεωρώ τον εαυτό μου developer. Ασχολούμαι με τον προγραμματισμό από το 1987 ερασιτεχνικά και από το 1999 επαγγελματικά. Δουλεύω κυρίως ως freelancer,
αλλά και διδάσκω γλώσσες προγραμματισμού σε τμήματα ενηλίκων, κυρίως Python, JavaScript και φυσικά PHP. Τέλος, είμαι και YouTuber στο κανάλι Tech and Coding Greek, όπου ανεβάζω όσο συχνά μου επιτρέπουν οι επαγγελματικές μου υποχρεώσεις, tutorials που έχουν να κάνουν με τον προγραμματισμό. Σήμερα είμαι εδώ να σας μιλήσω για τη Laravel και θα το κάνω με ιδιαίτερη χαρά, γιατί η Laravel με έχει βοηθήσει να φέρω εις πέρας πολλά project με τρόπο διασκεδαστικό, αποδοτικό και γρήγορο. Και θα προσπαθήσω να απαντήσω στον τίτλο της ομιλίας μου «Γιατί Laravel». Αν και είμαι σίγουρος ότι κάποιοι από εσάς δεν χρειάζεται να πιστείτε, αλλά κάποιοι ίσως να χρειάζεται να έχετε τις επιφυλάξεις σας και να θεωρείτε ότι η Laravel δεν υπάρχει λόγος να τη χρησιμοποιήσει κανείς. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσω να σας πείσω για το αντίθετο. Ο προγραμματισμός έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια με ηλικιώδη ρυθμό και έχει δώσει στους developers μια πληθώρα εργαλείων, άπειρα εργαλεία για την υλοποίηση των εργασιών τους. Αυτή η ελευθερία όμως και αυτή η πληθώρα εργαλείων δεν έρχεται και χωρίς αντίτιμο. Τόσο η εξειδίκευση σε αυτά τα εργαλεία, όσο και το μεγάλο εύρος, όσο και η μεγάλη αυτή ποικιλία, οδηγεί τους προγραμματιστές να μην μπορούν εύκολα να αποκτήσουν όλη αυτή τη γνώση που απαιτείται για να φτιάξουν ένα web application, για παράδειγμα. Γι' αυτό το λόγο, πολλοί προγραμματιστές καταφεύγουν στη χρήση ενός framework. Γιατί το framework είναι αυτό που θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε πράγματα, να κάνουμε δουλειές καθιερωμένες και καθημερινές, που είναι, ενώ είναι απαραίτητες σχεδόν σε όλα τα site, είναι πονοκέφαλος για τους προγραμματιστές. Για παράδειγμα, η εγγραφή και η σύνδεση των χρηστών, η αποστολή ενός email ή ακόμα και η προστασία της βάσης από κάποιες κακόβουλες κλασικές επιθέσεις, όπως SQL injection κτλ. Παρόλο που είναι καθιερωμένες ανάγκες και είναι must πλέον για κάθε project, έχουν αρκετά δύσκολη υλοποίηση. Η οποία δύσκολη υλοποίηση γίνεται εξαιρετικά εύκολη με τη χρήση ενός καλού framework. Framework, λοιπόν, είναι μια λογική επιλογή για πολλούς προγραμματιστές. Αν και σίγουρα κάποιοι έχουν τις ενστάσεις τους. Κάποιοι από αυτούς, βέβαια, που έχουν τις ενστάσεις τους, ίσως δεν έχουν γνωρίσει καλά τη Laravel, γιατί η Laravel πετυχαίνει τα πλεονεκτήματα ενός framework χωρίς να μπαίνει ανάμεσα σε σένα και στην PHP. Γιατί συνήθως όσοι έχουν αυτή την ένσταση, η ένστασή τους είναι ότι το framework δεν μπορείς να το κάνεις τόσο customizable, σε περιορίζει, δεν σου δίνει την ευελιξία που θα είχες αν έγραφες απευθείας στη γλώσσα προγραμματισμού. Στη Laravel όμως δεν ισχύει αυτό και θα το αναλύσουμε και λίγο παρακάτω. Laravel λοιπόν, γιατί Laravel. Ας ξεκινήσουμε λίγο από τους πιο γενικούς λόγους, κατά κάποιο τρόπο. Η Laravel έχει αγαπηθεί όσο λίγα web frameworks και όχι άδικα. Έχει γίνει δημοφιλής πλατφόρμα δημιουργίας, ακόμα και από προγραμματιστές που δεν συμπαθούν ιδιαίτερα την PHP. Είναι φοβερό, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που σου λέει εντάξει, PHP δεν μου αρέσει, ξέρω εγώ, μου αρέσει περισσότερο η Python ή η JavaScript ή οποιοδήποτε, αλλά η Laravel είναι καλύτερο framework από όσα έχω δει μέχρι τώρα. Πολλοί άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με τη Laravel βρέθηκαν σε αυτή τη θέση. Άνθρωποι λοιπόν που δεν συμπαθούν ιδιαίτερα τη PHP, τη γλώσσα στην οποία έχει γραφτεί η Laravel ουσιαστικά και την οποία χρησιμοποιεί για τα ιδιαίτερα customization που μπορούμε να κάνουμε, τη Laravel τη θεωρούν ένα πολύ δυνατό framework και το αντιμετωπίζουν με μεγάλο σεβασμό. Ένας λόγος λοιπόν είναι και αυτός. Είναι το ότι έχει αγαπηθεί και γι' αυτό έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη κοινότητα. Και όταν δημιουργείται μια μεγάλη κοινότητα, η επιτυχία φέρνει περισσότερη επιτυχία στο software. Γιατί η επιτυχία οδηγεί σε μεγάλο community, δημιουργεί μια τεράστια κοινότητα έτοιμη να μας βοηθήσει να λύσουμε άμεσα και γρήγορα προβλήματα που συναντάμε στην πορεία της ανάπτυξης. Αν έχεις ένα πρόβλημα στη Laravel, το πιο πιθανό είναι να το είχε κάποιος άλλος πριν από σένα, να έκανε την ερώτηση, να πήρε την απάντηση και με άλλα λόγια η λύση στο πρόβλημά σου συνήθως είναι ένα γκουγκλάρισμα μακριά. Αυτό επιτυχαίνεται χάρη στο μεγάλο community. Και
αυτό το μεγάλο community, η μεγάλη κοινότητα, δημιουργεί και μεγάλο ενδιαφέρον προς τους δημιουργούς και τους εκπαιδευτές. Γιατί οι δημιουργοί και οι εκπαιδευτές προτιμούν να απευθύνονται σε ένα μεγάλο κοινό. Οπότε εύκολα μπορεί να βρει και κανείς υλικό για να καταρτιστεί για αυτό το πολύ δυνατό framework. Τόσο σε βίντεο, όσο και σε άρθρα, βιβλία, online και έντυπα. Άλλος λόγος γενικός, και μετά θα πάμε λίγο σε πιο τεχνικούς λόγους, που θα ήθελε κάποιος να χρησιμοποιήσει τη Laravel, είναι η εύκολη έβρεση εργασίας. Πάλι και αυτό βέβαια έχει να κάνει με το community, γιατί το μεγάλο community οδηγεί στο να αποτελεί η Laravel μία από τις λίγες επιλογές, δηλαδή αποτελεί μία συχνή επιλογή για την εταιρεία. Αποτελεί όλο και περισσότερο τη λύση η Laravel που προτιμούν πολλές εταιρείες, με αποτέλεσμα να μπορεί να βρει εύκολα κανείς δουλειά τόσο σε νέα Laravel projects, όσο και σε projects που έχουν ήδη δημιουργηθεί και χρειάζονται συντήρηση και αναβάθμιση. Άλλος λόγος είναι το open source. Η Laravel, λοιπόν, είναι open source framework, ανοιχτού κώδικα και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε χωρίς κόστος και χωρίς να πάρουμε την άδεια από κάποιον. Πολύ σημαντικό κομμάτι και αυτό. Δεν χρειάζεται να πληρώνουμε licenses. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Επίσης, ενισχύεται, είναι ένας κύκλος που γίνεται. Το γεγονός ότι είναι open source κάνει πολύ πιο εύκολο τους ανθρώπους που θέλουν να εκπαιδευτούν να ασχοληθούν μαζί τους. Δεν χρειάζεται να έχουν κάποιο license για να ασχοληθούν μαζί. Και γίνεται ένας κύκλος ο οποίος ανεβάζει συνέχεια τη Laravel και την πηγαίνει στο επόμενο επίπεδο. Άλλος λόγος, η ταχύτητα ανάπτυξης. Με τη Laravel και τα καλούδια που προσφέρει και τις πολλές έτοιμες λύσεις, ασχολείσαι με τη λογική της εφαρμογής σου και όχι με τις κλασικές συνηθισμένες εργασίες. Και έτσι γίνεσαι πιο γρήγορος, πιο αποτελεσματικός και η δουλειά σου πιο ποιοτική. Αλλά ας φύγουμε από τα γενικά και ας πάμε λίγο σε πιο τεχνικά θέματα. Η Laravel μας δίνει μεγάλη ευελιξία και ελευθερία. Η Laravel προσφέρει πολλές λύσεις στις περισσότερες ανάγκες που συναντάνε οι προγραμματιστές, χωρίς όμως να θυσιάζουν καθόλου την ποιότητα. Αυτό το τονίζω, γιατί αν κάποιοι έχουν τις αισθάσεις τους για τη χρήση ενός framework, είναι συνήθως ότι προκειμένου η πλατφόρμα να σου δώσει ευκολία, σου στερεί ελευθερία και ευελιξία. Αυτό δεν συμβαίνει με τη Laravel, αφού έχεις όλα τα καλούδια ενός ολοκληρωμένου framework, και την ελευθερία που θα είχες γράφοντας vanilla PHP, γράφοντας απλή PHP. Ίσως ακριβώς αυτό το στοιχείο έχει καθιερώσει τη Laravel σαν ένα από τα δημοφιλέστερα framework εκεί έξω. Άλλο στοιχείο σημαντικό είναι ότι η Laravel χρησιμοποιεί την αρχιτεκτονική MVC, Model View Controller, που με το διαχωρισμό του κώδικα μας επιτρέπει να κάνουμε το πρόγραμμά μας πολύ πιο συντηρήσιμο και δομημένο, όσο και αν μεγαλώσει. Διαχωρίζει τη λογική του προγράμματος ώστε να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο για το τι γίνεται πού. Η Laravel όμως δεν σταματάει εδώ. Δεν σου δίνει απλά ένα σχεδιάγραμμα για να γράψεις κώδικα. Δεν σου δίνει απλά κάποιες κλάσεις να χρησιμοποιήσεις. Πάει ακόμα ένα βήμα. Με σεβασμό στον προγραμματιστή και φροντίζοντας να δώσει την απόλυτη ευελιξία, η Laravel προσφέρει ένα CLI, ένα Command Line Interface, το Artisan, που σου επιτρέπει να τρέχεις εντολές που χτίζουν κομμάτια του project σου, επιτρέπουν να φτιάξεις πίνακες στη βάση, routes για την εργασία σου, μοντέλα για τη βάση σου, controllers για τη λογική του προγράμματός σου, ακόμα και να αλληλεπιδράς με το ίδιο σου το project, χρησιμοποιώντας την εντολή Artisan TK Inter, όπου ουσιαστικά σου δίνει μια κονσόλα όπου έχεις όλα τα στοιχεία του project σου, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα μοντέλα σου, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα functions από τους controllers σου για να αλληλεπιδράσεις και να κάνεις πολύ εύκολα τόσο debugging, όσο και να δοκιμάσεις νέες ιδέες ή να χρησιμοποιήσεις τα μοντέλα σου για να κάνεις queries κτλ. Με το Artisan και τη Laravel επίσης, το να φτιάξει κανείς ένα authentication και authorization σύστημα γίνεται παιχνίδι. Ενώ η διαχείριση των χρηστών γίνεται μια ευχάριστη υπόθεση. Κάτι που παρόλο που είναι συχνή ανάγκη, είναι και συχνός πονοκέφαλος για τους προγραμματιστές. Η πλατφόρμα σου δίνει στο πιάτο αυτόματο encryption, password reset και άλλα πολλά καλούδια που θεωρούνται μεν αυτονόητα,
αλλά το να υλοποιηθούν χωρίς framework είναι δύσκολη υπόθεση. Επίσης, η αλληλεπίδραση με τη βάση γίνεται με ασφάλεια, μια και όλα τα queries προς τη βάση γίνονται escaped, με τρόπο που να μας εξασφαλίζουν από SQL injections, επιθέσεις, αλλά και τα post requests που γίνονται είναι προστατευμένα από cross-site forgery και cross-site scripting, την λεγόμενη επίθεση XSS. Παιχνιδάκι όμως είναι και το routing. Το routing, η διαχείριση δηλαδή των μονοπατιών του path του site μας από ένα routing σύστημα που έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά στο MVC της Laravel για να κάνει την κατασκευή τόσο ενός site όσο και ενός API ιδιαίτερα ευχάριστη εμπειρία. Η πλατφόρμα μάλιστα έχει ξεχωριστά αρχεία για το routing της ιστοσελίδας και το routing του API για να μπορούμε παράλληλα με την ιστοσελίδα μας να αναπτύξουμε και ένα API χωρίς να γράφουμε διπλό κώδικα. Μπορούμε δηλαδή να φτιάξουμε την ιστοσελίδα μας, να φτιάξουμε τα μοντέλα μας, τους controllers μας κτλ. Και να φτιάξουμε παράλληλα ένα API χρησιμοποιώντας τα ίδια models, τους ίδιους controllers ή παρόμοια functions κτλ. Οπότε γλιτώνουμε, είμαστε πιο dry, δεν γράφουμε ξανά και ξανά τον ίδιο κώδικα και πετυχαίνουμε με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Πράγματι μπορούμε με ένα code base να φτιάξουμε και API και web application. Άλλο σημαντικό σημείο της Laravel είναι το testing. Το testing, γιατί η Laravel μας δίνει τη δυνατότητα out of the box για χρήση του PHP unit testing, που σε συνδυασμό με τη δομή του MVC μας επιτρέπει με ευκολία να γράψουμε tests σε όλα τα σημεία του προγράμματός μας. Επίσης, η Laravel λάμπει στο διαχωρισμό της λογικής. Με ποια έννοια? Εκτός από τα εύκολα τεστ στη Laravel, που μας βοηθάει και το MVC στα εύκολα τεστ, μας επιτρέπει να διαχωρίσουμε το business logic από το presentation code. Με άλλα λόγια, το ίδιο project μπορούν να το δουλέψουν back-end και front-end developers, χωρίς να μπλέκουν ένα στα πόδια του άλλου, χωρίς καν να επεξεργάζονται τα ίδια αρχεία. Και μια και είπαμε για front-end, για το front-end βοηθάει πάρα πολύ η δυνατότητα της χρήσης της Blade, μιας ελαφριάς, αλλά πολύ δυνατής template γλώσσας, που μας επιτρέπει να φτιάξουμε layouts, εμφανίσεις, εξαιρετικά γρήγορα. Τα πολύ δυνατά σημεία της Blade είναι ότι δεν προσθέτει βάρος στην εφαρμογή μας, δεν χρησιμοποιεί επιπλέον πόρους και επίσης, κάτι πολύ σημαντικό, επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε την PHP σε όποιο σημείο του view θέλουμε. Κάτι που οι περισσότερες template languages δεν το έχουν. Έχουν τη δικιά τους template γλώσσα, αλλά δεν μας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα, την back-end γλώσσα στα views. Εδώ όμως, όχι. Μπορούμε, ένα ακόμα σημείο που μας δίνει ευελιξία, το αν πρέπει ή όχι, αν είναι καλή πρακτική ή όχι, είναι ένα ζήτημα από το οποίο μπορεί να συζητηθεί. Αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την PHP μέσα στα Blade αρχεία. Πράγμα που μας δίνει αυτή την αίσθηση ελευθερίας. Και όχι μόνο την αίσθηση, μας δίνει ουσιαστική ελευθερία. Αλλά η ευκολία για τους front-end δεν σταματάει μόνο εδώ. Αφού με λίγες εντολές του Artisan μπορεί κανείς να προσθέσει για άμεση αλληλεπίδραση στην πλατφόρμα και τα δημοφιλέστερα JavaScript frameworks όπως είναι η Vue.js και η React.js. Όσο για τους backend developers που ενδιαφέρονται να φτιάξουν ένα API, η ζωή τους γίνεται εξαιρετικά εύκολη. Με τα resources που προσφέρει η Laravel μας δίνει τη δυνατότητα να απαντάμε σε requests JSON χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, στέλνοντας τις συμπληρωματικές πληροφορίες που απαιτούνται συνήθως σε ένα REST API, κάνοντας απλά ένα return, επιστρέφοντας τα αποτελέσματα ενός model, αφού τα περάσουμε μέσα από ένα resource object. Και ας μην ξεχνάμε ότι η Laravel έχει έναν πολύ εύκολο τρόπο για caching, με drivers που μπορούν να διαχειριστούν τα requests, ώστε να μην αναζητούμε συνέχεια τα data μας στη βάση δεδομένων, αλλά να μας τα φέρνει από την προσωρινή μνήμη, αστραπιαία και χωρίς σπατάλη πόρων. Είναι σημαντικό στοιχείο, αντιμετωπίζουμε bottlenecks, αντιμετωπίζουμε ενδεχομένως
σημεία του προγράμματός μας όπου υποκανονικές συνθήκες καθυστερούν, αλλά τα οποία δεν είναι, δεν πρέπει να έχουμε live feedback για αυτό το πράγμα, δεν πρέπει να ενημερώνονται στο δευτερόλεπτο. Μπορούμε να κάνουμε εύκολα caching με το timeout που θα επιλέξουμε. Είναι και το caching γίνεται πραγματικά πολύ εύκολο, είναι παιχνιδάκι. Οι δυνατότητες της Laravel όμως δεν περιορίζονται μόνο στα όρια του web application. Έχουμε στη διάθεσή μας και scheduler. Μπορούμε να γράψουμε Laravel jobs, εργασίες που θέλουν να εκτελούνται, έχοντας στη διάθεσή μας όλη την λειτουργικότητα της Laravel, όχι μόνο μέσω του web application μας, αλλά και από τη γραμμή εντολών. Με άλλα λόγια, μπορούμε να δημιουργήσουμε τις δικές μας εντολές για να τις τρέξουμε με το Artisan από την κονσόλα μας, τόσο χειροκίνητα, όσο και σαν προγραμματισμένη εργασία. Μια άλλη από τις εντυπωσιακές δυνατότητες της αρχιτεκτονικής της Laravel είναι τα events. Είναι δυνατότητα που τη βρίσκει κανείς μόνο σε πολύ σύγχρονα frameworks. Τα events μας επιτρέπουν ουσιαστικά να παρακολουθούμε για κάτι που συμβαίνει στο σύστημά μας και να ενημερώσουμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να δράσουν αναλόγως. Φανταστείτε, για παράδειγμα, την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας σε ένα e-shop. Μετά την ολοκλήρωση θα πρέπει να αποσταλεί ένα email στον πελάτη, ένα email στον διαχειριστή, στην επιχείρηση. Ενδεχομένως να πρέπει να γίνουν και κάποιες άλλες εργασίες, όπως η αφαίρεση ή η δέσμευση της ποσότητας του είδους που παραγγέλθηκε και άλλα πολλά. Με την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, λοιπόν, μπορεί να χρειάζεται να συμβούν πολλά πράγματα. Όλος αυτός ο κώδικας, αν γραφτεί στο σημείο της παραγγελίας, δημιουργείται ένα μονολιθικό κατασκεύασμα, δύσκολο όχι μόνο να γραφτεί, αλλά και το σημαντικότερο να συντηρηθεί. Ενώ με τα events διαχωρίζουμε τον κώδικα μας και απλά ακούμε εντός εισαγωγικών για το event και συνθέτουμε τη συνολική δράση. Όταν λοιπόν συμβαίνει το event, τότε ενεργοποιούνται και κάνουν αυτά που είναι να κάνουν τα κομμάτια του κώδικα που πρέπει να δράσουν. Αλλά το σημαντικότερο κομμάτι των events είναι ότι ο κώδικας που θα αναλάβει να εκτελέσει κάτι στην περίπτωση της πραγματοποίησης του event μπορεί να τρέξει ασύγχρονα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν δημιουργεί καθυστερήσεις και ενδεχομένως κάποιες αστοχίες. Φανταστείτε λίγο το προηγούμενο σενάριο που είπαμε, την προηγούμενη περίπτωση όπου κάνουμε μία παραγγελία, κάνει ο πελάτης μία παραγγελία και εκείνη την ώρα που κάνει την παραγγελία αμέσως έχουμε στον κώδικά μας τον κώδικα που πρέπει να στείλει το email. Φανταστείτε σε αυτή την περίπτωση ο mail server να ήταν φορτωμένος και ο πελάτης να έπρεπε να περιμένει να τελειώσει η αποστολή του email για να πάει στην επόμενη οθόνη, στο επόμενο στάδιο, όπου θα έβλεπε ότι η παραγγελία σας έχει γίνει επιτυχώς κτλ. Μπορεί να έπαιρνε δευτερόλεπτα, δίνοντας αυτή την άσχημη εικόνα ότι το site μας είναι πολύ αργό. Ή φανταστείτε το ακόμα χειρότερο σενάριο. Στέλνουμε το email σύγχρονα, λοιπόν, αμέσως με το που ολοκληρώνεται η παραγγελία και ο mail server είναι πεσμένος. Αντί να δει το επόμενο στάδιο πελάτης μας, θα έβλεπε ένα ασαφές και απογοητευτικό 500 error και δεν θα ήταν και σίγουρος αν τελικά η παραγγελία το έχει καταχωρηθεί ή όχι. Ενώ με τα events μπορεί να αναλάβει την αποστολή των email και οποιαδήποτε άλλη χρονοβόρα διαδικασία προκύψει, ένα scheduled job, μια προγραμματισμένη εργασία. Σε δεύτερη φάση, ανεξάρτητα από την εφαρμογή μας. Οπότε ο πελάτης πάει απευθείας στο δεύτερο στάδιο, βλέπει ότι η παραγγελία του όντως έχει καταχωρηθεί και η εργασία που είναι να στείλει τα emails και να κάνει την δέσμευση των ποσοτήτων των παραγγελιών κτλ. Μπορεί να γίνει σε δεύτερο χρόνο. Και μιλήσαμε για email και για αποστολή των email. Η αποστολή των email είναι τόσο εύκολη στη Laravel που καταλήγει να είναι διασκεδαστική υπόθεση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε template για template σύστημα και να αποστείλουμε εμφανίσιμα email και με παραμετροποιήσιμο περιεχόμενο, πάντα στα πλαίσια της δομής και της φιλοσοφίας που έχει η Laravel. Είναι σαν να φτιάχνουμε άλλη μια ιστοσελίδα. Απλά αυτή θα, μια σελίδα για το site μας. Απλά αυτή θα σταλεί σαν email. Τέλος, ας μην ξεχνάμε έναν άλλο σημαντικό πονοκέφαλο των project, το hosting. Το hosting είναι ιδιαίτερα εύκολο και φτηνό στη Laravel. Ας μην ξεχνάμε ότι η Laravel είναι γραμμένη σε PHP
Και η PHP είναι η ευκολότερη γλώσσα για να βρει κανείς φτηνή και αξιόπιστη φιλοξενία στο σερβερ. Αλλά ακόμα και για τους εξαιρετικά τεμπέλιδες, όπως είμαι εγώ, που δεν θέλουν να ασχοληθούν και να ρυθμίσουν τίποτα, υπάρχουν λύσεις που με ένα κλικ έχεις έτοιμο το Laravel περιβάλλον σου και ανεβάζεις το project σου. Αυτή ήταν μια συνοπτική παρουσίαση των λόγων που έχει κανείς για να χρησιμοποιήσει τη Laravel. Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την πλατφόρμα, να γνωρίζουν ότι μπορούν να πάρουν τα βήματα βήμα-βήμα και πριν καλά-καλά το καταλάβουν, θα γνωρίσουν την πλατφόρμα τόσο καλά που θα νιώθουν σαν το σπίτι τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Παρακαλώ πολύ, μην διστάσετε να κάνετε ερωτήσεις για οποιοδήποτε από τα θέματα που παρουσιάστηκαν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Ήταν πολύ αναλυτική και περιγραφική η παρουσίασή σου. Εγώ απλά να πω ότι στο τελευταίο κομμάτι που είπες του hosting είναι πολύ ωραίο. Απλά αν κάποιος αποφασίσει να βάλει σε κοινόχρηστο σερβερ το Laravel, θα φτύσει αίμα. Αυτό είναι το μόνο του πρόβλημα. Υπάρχουν λύσεις, όντως, και είναι γεγονός ότι γενικά σε κοινόχρηστο σερβερ εγώ αποφεύγω το hosting, αλλά υπάρχουν λύσεις, για παράδειγμα τώρα δεν θέλω να διαφημίσω, αλλά επειδή τυχαίνει να το ξέρω, με DigitalOcean μπορείς να κάνεις ένα κλικ στην κυριολεξία, σου φτιάχνει ένα LAMP server ή LAMP, δεν θυμάμαι, μπορεί να γίνει Nginx αντί για Apache. Σου έχει έτοιμο λοιπόν το LAMP server ή το LAMP server, ρίχνεις τα αρχεία σου, είσαι έτοιμος. Έχει έτοιμο ο PHP My Admin αν θελήσεις να ανεβάσεις τη βάση, δηλαδή με ένα κλικ στην κυριολεξία. Και είναι VPN το οποίο μπορεί, ξεκινάει από $5 το μήνα, ξέρω. Που ουσιαστικά ένα τέτοιο droplet, έτσι τα λένε στη DigitalOcean, βγαίνει φτηνότερο από ένα safe hosting, γιατί στο safe hosting πρέπει και να προπληρώσεις 3 χρόνια. Αυτό μπορείς να ανεβάσεις ακόμα και για να πειραματιστείς για 1 ώρα ένα site και να το ρίξεις. Θα χρεωθείς 0,0 τόσο λεπτά το ευρώ. Και είναι και άλλα πολλά, σίγουρα, είμαι σίγουρος, δηλαδή και τα μεγαλύτερα clouds τύπου Azure, AWS κτλ. Θα έχουν τέτοιες λύσεις. Απλά τυχαίνει να γνωρίζω το DigitalOcean γιατί το δουλεύω συχνά. Πράγματι, ναι. Υπάρχει κάποια ερώτηση σχετικά. Ναι, τον Κωνσταντίνο βλέπω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια αρχικά, Βασίλη. Πολύ κατατοπιστικό και πολύ ωραία εισαγωγή στο Laravel. Δουλεύω ως software engineer στην PHP τα τελευταία 2 χρόνια. Αν και δεν έχω ασχοληθεί ακόμη με Laravel, προσπαθώ στον προσωπικό μου χρόνο. Κάτι που έχω αναρωτηθεί και με δυσκολεύει σαν απάντηση, γιατί το ακούω, το έχω ακούσει μερικές φορές, είναι το scalability της Laravel. Εμείς δουλεύουμε σε enterprise προϊόντα και έχω ακούσει ότι θα ήταν απαγορευτικό, ας πούμε, σε τέτοια προϊόντα να δουλέψεις σε Laravel. Εσύ τι πιστεύεις, υπάρχει κάποιος περιορισμός όσον αφορά το μέγεθος, ας πούμε, ενός project ή κάτι άλλο που θα περιόριζε τη χρήση του framework? Όχι, δεν το πιστεύω ότι υπάρχει περιορισμός. Με ποια έννοια? Έχεις πάρα πολλές λύσεις να βελτιστοποιήσεις τα πράγματα, ειδικά αν το project σου έχει δυνατότητα για caching για πολλά πράγματα, πάει πάρα πολύ γρήγορα για το θέμα του caching. Τώρα από εκεί και πέρα, αν έχεις live, αν έχεις συνεχή ροή πληροφοριών τις οποίες δεν μπορείς να παρουσιάσεις με το caching, είναι κυρίως θέμα των πόρων που σε εξυπηρετούν. Δηλαδή, αν έχεις, ας πούμε, μια πολύ μεγάλη βάση και είναι σε MySQL, λέω εγώ, από εκεί και πέρα θα πρέπει να ρυθμίσεις τους πόρους του συστήματός σου διαφορετικά. Θα πρέπει να πληρώσεις, με άλλα λόγια, περισσότερο hosting για να έχεις περισσότερους πόρους. Δεν νομίζω, δεν έχω δει δηλαδή εξυπηρετό site με 160.000 είδη και με στο φόρτο έχει χτυπήσει 5.000 παραγγελίες την ημέρα. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Τώρα μπορεί να μου πεις ότι για τα δικά μας μεγέθη, μπορεί στην εταιρεία που δουλεύεις, αυτά που μου λες είναι λίγα. Οπότε εγώ μέχρι εκεί το έχω φτάσει και δεν είδα κανένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα όμως δεν έχω εντοπίσει κάποιο θέμα προσωπικά και από ό,τι έχω διαβάσει δεν βλέπω κάποιο θέμα στο scalability.
και βελτιστοποιούν συνεχώς τους τρόπους με τους οποίους φέρνουν τα data, τα collections, γιατί όταν τραβάς τα data από την βάση, ουσιαστικά τα παίρνεις σε έναν τύπο της Laravel που λέγεται collection, το οποίο collection μπορείς μετά να το διαχειριστείς σαν ένα αντικείμενο, να κάνεις sort, να κάνεις query μέσα στο ίδιο το collection, να κάνεις joins, να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Αυτό συνέχεια βελτιώνεται. Και προσωπικά δεν έχω δει προβλήματα scalability και ούτε έχω διαβάσει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Κάποια άλλη ερώτηση? Βασίλη, ευχαριστούμε και πάλι πολύ ωραία. Μια ερώτηση από το chat, από τον Αλέξανδρο. Λοιπόν, είναι σχετική με το LaraDoc. Η ερώτηση είναι αν υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης δύο διαφορετικών LaraDoc με διαφορετικές βάσεις δεδομένων που να μπορείς να ανεβάζεις και να κατεβάζεις αυτό που θες. Είναι και στο chat, σχετική με το αν υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης δύο διαφορετικών LaraDoc με διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Δύο διαφορετικών LaraDoc με διαφορετικών... εννοείς, μάλλον, Αλέξανδρε, στο ίδιο project να είναι δύο διαφορετικά LaraDoc. Φαντάζομαι ότι μπορείς να το κάνεις δηλώνοντας δύο διαφορετικά .env αρχεία. Δεν έχω άμεση απάντηση να σου δώσω. Θες να μην σου πω κάτι το οποίο δεν στέκει. Δεν έχω άμεση απάντηση. Δεν ξέρω αν γνωρίζει κάποιος άλλος έτσι αυτό που ρωτάει ο Αλέξανδρος, γιατί υποθέτω ότι γίνεται, αλλά το πώς γίνεται, να σου πω τον τρόπο, πρέπει να το σκεφτώ. Είναι κάτι το οποίο δεν έτυχε να με απασχολήσει. Πιστεύω ότι σίγουρα γίνεται. Μπορείς να, όπως είπες, να δηλώσεις πολλά .env αρχεία, μπορείς να δηλώσεις πολλές συνδέσεις MySQL ή οποιαδήποτε database. Γενικότερα, είναι στο χέρι σου το... Το τι θα συνδέσεις με τι και με πόσα πράγματα θα το συνδέσεις, δεν νομίζω ότι έχει περιορισμό. Έτσι, ναι, συμφωνώ. Και ο Αντώνης κάνει μια ερώτηση. Αν οι εφαρμογές Laravel μπορούν να κάνουν scale και οριζόντια με πολλαπλά VMs ή μόνο κάθετα. Ναι, μπορείς να κάνεις scale και οριζόντια. Αν υπάρχουν γνώσεις ή αν έχετε ένα καλό DevOps τμήμα να σας στήσει το... ξέρω εγώ, κάποια Docker containers ή Kubernetes ή AWS cloud εκεί πέρα, γίνεται. Γίνεται. Και το έχω δει να γίνεται, δηλαδή. Ωραία. Έχω και εγώ μία ερώτηση, Βασίλη. Γενικά ανέφερες πολλά components, όλα πολύ χρήσιμα για τη βάση, για το front. Ένα από αυτά που άκουσα και η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω ξαναδεί, είναι σχετικά με το testing. Φαντάζομαι για unit testing. Ναι. Εκεί πέρα τι παραπάνω δυνατότητα σου δίνει το Laravel σε αυτό? Αυτό που σου δίνει είναι το εξής, ότι μπορείς... το unit testing, το πιο, ας το πούμε, δύσκολο κομμάτι που έχεις να κάνεις με το unit testing είναι όντως να διαχωρίσεις το κώδικά σου σε units, σε μονάδες. Τώρα, τι γίνεται? Όπως είπαμε, η Laravel χρησιμοποιεί το Model View Controller. Ο controller έχει συνήθως όλη τη λογική. Το model είναι η επαφή σου με τη βάση, το view είναι αυτό που παρουσιάζουμε στο χρήστη. Ο controller είναι αυτό που τα, δεν θα λέγα απαραίτητο ότι έχει όλη τη λογική, γιατί υπάρχει και μια σχολή που κερδίζει συνεχώς έδαφος, η οποία λέει περισσότερη λογική βάλε στο model παρά στο controller. Αλλά είναι ουσιαστικά ο controller αυτός που θα συγχρονίσει τα πράγματα. Εκεί μέσα λοιπόν στο controller, όταν φτιάχνουμε functions, είναι λίγο δύσκολο να μπορέσουμε να τα τεστάρουμε σαν units. Εκεί έρχεται στη Laravel και μια καινούρια έννοια όπου μπορείς να κάνεις repositories για testing, όπου θα βάλεις εκεί πέρα στα repos τα κομμάτια κώδικα που θέλεις να τεστάρεις
και μετά μπορείς να γράψεις τεστ μόνο στα repos. Και ουσιαστικά οι controllers να παίρνουν τα αποτελέσματα των repositories και να τα προωθούν, σαν να είναι δικός τους κώδικας, αλλά τα repositories να είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται εξαιρετικά το unit testing. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό τώρα, έτσι όπως το είπα, η διαδικασία, γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να τη δει κανείς να καταλάβει. Ας πούμε ότι έχω ένα function το οποίο προσθέτει, για παράδειγμα, είδη σε ένα καλάθι. Και θέλω αυτό το function να το τεστάρω. Μπορώ το μηχανισμό που προστίθεται το είδος στο καλάθι να το γράψω στο repository και στο controller απλά να παίρνω το καλάθι, να το στέλνω σε εκείνο το μηχανισμό και να παίρνω το αποτέλεσμα εκείνο το μηχανισμό. Και στη συνέχεια με το unit testing τεστάρω το repo μου και παίρνω το σωστό αποτέλεσμα. Ας πούμε, αν περνάει όντως, αν γίνεται τελικά η εισαγωγή στο καλάθι του είδους ή όχι. Μπορώ να συμπληρώσω, βλέπετε, να συμπληρώσω κάτι εδώ πέρα, Βασίλη. Πολύ ευχαριστώ. Ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα της Laravel στο θέμα των testing είναι ότι προσπαθεί να σε βοηθήσει όσο μπορεί σαν framework σε όλα τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσεις. Η βασικότερη λύση που έχω αντιμετωπίσει εγώ, έτσι σαν πρόβλημα που είχα παλιότερα, είναι ότι σου δίνει διαθέσιμο το ίδιο το framework να το χρησιμοποιήσεις μέσα στα τεστ σου. Δηλαδή, έχεις την πρόσβαση σε ολόκληρο το framework μέσα από τα τεστ. Σου προσφέρει επίσης διευκόλυνση στο να καλείς routes κατευθείαν από τα τεστ, χωρίς να τρέξει HTTP server. Δηλαδή, μπορείς να πεις τρέξει το συγκεκριμένο endpoint και συμπεριφέρεται το PHP unit σαν να το εκτελεί HTTP server, το request. Αλλά δεν γίνεται, και το πλεονέκτημα που έχει σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι μπορείς να κάνεις ένα DD, ένα dump and die, ας πούμε, για να κάνεις debug κάποιες μεταβλητές στο controller σου, ενώ τρέχεις τα τεστ, και όταν γίνει αυτό θα σταματήσουν τα τεστ και θα δεις τον κώδικα που βρίσκεται μέσα στο controller. Ενώ άμα έτρεχε ο HTTP server, θα ήταν, φαντάσου, σαν δύο ξεχωριστά μηχανήματα και το application θα ήταν ένα black box που δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση σε αυτό, και για να δεις τι περιεχόμενα έχει θα έπρεπε να κάνεις διάφορες πατέντες, ας πούμε. Επίσης, ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι σου δίνει δυνατότητα να κάνεις mock διάφορα assertions, όπως μπορείς να κάνεις assert ότι έχει σταλεί ένα email, ότι έχει εκτελεστεί ένα συγκεκριμένο job, μπορείς να αποκρύψεις συγκεκριμένα middleware. Για όσους ξέρουν τι είναι τα middleware, όσους δεν ξέρουν τι είναι τα middleware, είναι, φανταστείτε, διαδικασίες οι οποίες μπαίνουν όταν γίνεται ένα HTTP request, όταν δηλαδή εγώ φορτώνω την αρχική σελίδα, για παράδειγμα, πριν να φτάσει ο κώδικας μου στο control, που είναι το zoomy, που θα εκτελεστεί όλη η λογική, περνάει από διάφορα φίλτρα, μπορούμε να τα πούμε έτσι, middleware, οι οποίοι κάνουν διάφορους ελέγχους. Για παράδειγμα, δεν μπορείς να επισκεφτείς τη σελίδα του προφίλ σου αν δεν έχεις κάνει login. Άξι, αυτό είναι ένα middleware. Μας δίνει λοιπόν το Laravel τη δυνατότητα να κάνουμε skip τα middleware στα test. Γιατί τους middleware δεν είναι η ώρα να τους τεστάρουμε όταν θα τεστάρουμε, για παράδειγμα, τη σελίδα του, μια συγκεκριμένη σελίδα την οποία τεστάρουμε. Μπορούμε να τους τεστάρουμε μεμονωμένα. Οπότε ό,τι λογική αφορά middleware την κάνουμε με τρόπο προκειμένου πολύ πιο εύκολα να τεστάρουμε αυτό το οποίο θέλουμε να τεστάρουμε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Είναι γενικώς, έχει, ας πούμε, σου δίνει ψευδο HTTP client προκειμένου να κάνεις API calls και εύκολα να πάρεις τα αποτελέσματα και να κάνεις assertions πάνω στα JSON αποτελέσματα. Η λίστα είναι πάρα πολύ μεγάλη, μπορεί να μιλάμε για πολλή ώρα, αλλά είναι πάρα πολύ διευκολυντικό. Το οποίο μας ρώταγε πιο πριν ένα παλικάρι, το πώς μπορούμε να κάνουμε scale το Laravel. Γενικώς οι μεγάλες εφαρμογές, και το λέω και από πείρα σε αυτό, έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη για καλά τεστ. Και το Laravel έρχεται και βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω τώρα αν μπέρδεψα ή βοήθησα. Όχι μόνο δεν μπέρδεψα, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση, γιατί διευκρίνησες πολλά πράγματα για το testing και επίσης ανέφερες το middleware, το οποίο εδώ που τα λέμε είναι καλό κίνητρο στο γιατί Laravel. Θα έπρεπε να το συμπεριλάβω και αυτό στην παρουσίασή μου, ναι. Σωστό. Γιατί όχι. Σε ευχαριστώ πολύ.
Ας καλά, Βασίλη. Όχι, ήταν πολύ βοηθητικά σχετικά με το τέστινγκ και από τους δύο σας. Και μια που ξεκίνησες, Δημήτρη, νομίζω ότι πρέπει να πάρεις σκητάλη από τον Βασίλη και να προχωρήσουμε στο δικό σου το κομμάτι. Πολύ, πολύ ευχαρίστως. Το όνομά μου είναι Δημήτρης Αβόπουλος. Είμαι PHP developer εδώ και πολλά χρόνια, έχω πάψει να τα μετράω. Αρχικά ξεκίνησα σαν junior σε εταιρεία, δουλεύοντας part-time, μετά full-time, μετά λίγο εξελίχθηκα, γνώρισα, ερωτεύτηκα το Laravel και ήθελα να το χρησιμοποιήσουμε στην εταιρεία που δούλευα, αλλά δεν θέλανε. Οπότε σηκώθηκα και έφυγα, πήγα σε μια εταιρεία που δούλευαν σύμφωνοι, δεν άντεξα και πολύ. Και μετά αποφάσισα να παραιτηθώ τελείως και να γίνω freelancer, μένοντας στη Γερμανία τότε, να γίνω freelancer στο Laravel. Και άρχισα και έκανα αιτήσεις. Κάποια στιγμή με δέχτηκε μια εταιρεία. Είχα την τύχη να δουλέψω για μια startup στο Σαν Φρανσίσκο. Όπου εκεί είδα από μέσα πώς λειτουργεί μια startup σε αυτό το κλίμα, το unicorn, που πάμε να γίνουμε γίγαντες μέσα σε ένα χρόνο και σβήνοντας φωτιές, χτίζοντας ταυτόχρονα κτλ. Κτλ. Είχα την τύχη να τα γνωρίσω αυτά τα πράγματα από κοντά. Και όσο ήμουνα freelancer, βασικά full-time ήμουνα υπάλληλος εκεί πέρα, αλλά τυπικά ήμουνα freelancer λόγω της απόστασης, γιατί η εταιρεία ήταν στο Σαν Φρανσίσκο, εγώ ήμουνα Γερμανία, δεν γίνανταν αλλιώς. Και όσο τα έκανα όλα αυτά, άρχισα να ψάχνουμε κι εγώ στα δικά μου. Άρχισα να βλέπω ντοκιμαντέρ, να διαβάσω κάποια βιβλία και συνειδητοποίησα ότι αυτό που έκανα δεν με γέμιζε. Έβγαζα πάρα πολύ καλά λεφτά, αλλά δεν με γέμιζε. Δεν ένιωθα καλά. Και είχε να κάνει με το αντικείμενο της εταιρείας που ήταν πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν ταιριάζε με τα δικά μου τα θέλω. Οπότε αποφάσισα κάποια στιγμή να... γιατί ο προγραμματισμός για μένα ήταν πάντα χόμπι, από σαν φοιτητής μέχρι και τώρα, αποφάσισα να φτιάξω ένα project, έτσι για πλάκα. Το πρόβλημα που προσπαθούσε να λύσει αυτή η ιστοσελίδα ήταν να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν βιβλία στα χέρια τους, τα οποία δεν τα χρειάζονται, να μπορέσουν να βρεθούν αυτά τα βιβλία σε ανθρώπους οι οποίοι τα χρειάζονται. Οπότε έτσι να γίνει αυτός ο κύκλος του βιβλίου. Τότε έβλεπα και πολλά ντοκιμαντέρ επηρεασμένος, γεννήθηκε τότε το πρώτο μου παιδί, οπότε δεν ξέρω όσοι είστε σε αυτή τη φάση, ίσως με καταλαβαίνετε λίγο καλύτερα. Γιατί μπαίνει ο άνθρωπος σε μια διαδικασία κάποιες φορές, τι κόσμο θα αφήσω στο παιδί μου, κτλ. Κτλ. Οπότε ένιωσε ότι αυτό το πράγμα, το project το οποίο ξεκίνησε, για πλάκα βασικά ξεκίνησε. Ευτυχώς τότε είχα αρκετή καλή εμπειρία με το Laravel, το έστησα σε περίπου μια εβδομάδα σαν πάρα πολύ MVP, δηλαδή εμφανισιακά πάρα πολύ άσχημο, αλλά λειτουργούσε, δηλαδή λειτουργούσε από την πρώτη στιγμή. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος ήθελε να πουλήσει ένα βιβλίο έγραφε το ISBN και έβρισκε τα στοιχεία του βιβλίου. Οπότε η ιστοσελίδα σε βοηθούσε πάρα πολύ στο να ανεβάσει την αγγελία σου και μετά σε έπαιρνε σε επαφή, άμα ήθελες να έρθεις σαν αγοραστής πλέον, να έρθεις σε επαφή με κάποιον πολιτή, πατούσε ένα κουμπάκι, σου βγάζει μια φόρμα, πατούσες εκεί, το έστελες τη φόρμα και έστελε ένα email και μετά μιλούσαν μεταξύ τους μέσω email. Αυτό λοιπόν μου πήρε μια εβδομάδα και έτσι γεννήθηκε το metabook, το metabook.gr. Το μέτα που προχωρούσε, εγώ ταυτόχρονα σαν developer εκεί στην εταιρεία απομακρυνόμουν όλο και περισσότερο με την εταιρεία αυτή. Οπότε κάποια στιγμή παραιτήθηκα. Και παραιτήθηκα νομίζοντας ότι εντάξει ρε παιδί μου, θα κάτσω full time πλέον 3, 4, 6 μήνες να το φτιάξω. Μετά θα κάθομαι και θα μαζεύω λεφτά. Έτσι νόμιζα. Η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ διαφορετική, αλλά όταν δεν ξέρεις, τι να κάνεις, μαθαίνεις την πορεία. Να σας πω καταρχάς ότι θα απαντήσουμε ερωτήσεις μετά, ό,τι θέλετε. Μπορείτε να γράψετε στο chat, γιατί οι ερωτήσεις όταν μας έρχονται είναι δύσκολο να τις θυμόμαστε και να παρακολουθούμε ταυτόχρονα. Γράψτε στο chat ό,τι θέλετε και θα τα δούμε όλοι μαζί, είτε αφορά development, είτε αφορά business, γιατί εδώ τα κάνουμε αναγκαστικά όλα. Λοιπόν. Οπότε ξεκίνησα λοιπόν το Meetup.
Να δω και τις σημειώσεις μου τι έχω γράψει. Ναι, ο στόχος λοιπόν ποιος ήταν, γιατί παραιτήθηκα και όλα αυτά. Ήταν γιατί ήταν ένα project το οποίο μου έδινε νόημα, προσωπικά δηλαδή. Ήθελα μια δουλειά που να μην έχω αφεντικό, να έχω την ελευθερία αυτή και ήθελα και να έχω και οικονομική ανεξαρτησία. Να μπορώ να πω σταματά να δουλεύω ένα μήνα και να το έχω αυτό το πράγμα. Οπότε δημιουργήθηκε το Metabook, το οποίο, όπως είπαμε, δίνει δυνατότητα αγοραστές και πολιτές βιβλίων να κάνουν μεταξύ τους συναλλαγές και στην πορεία γεννήθηκε μια πολύ όμορφη κοινότητα η οποία αγάπησε αυτό το project όπως το αγαπήσαμε και εμείς. Τώρα στα λίγο πιο τεχνικά. Όπως σας είπα, δημιουργήθηκε αυτή η πολύ απλή πρώτη έκδοση, η οποία είχε έδινε δυνατότητα μέσω email να επικοινωνεί ο αγοραστής με τον πολίτη. Στην πορεία, αναδείχθηκε η ανάγκη το Metabook να διευκολύνει ακόμα και περισσότερο στην συναλλαγή. Το οποίο τι σημαίνει ότι η επικοινωνία γινόταν μέσω της πλατφόρμας πλέον. Οπότε αυτό ήταν το πρώτο στάδιο. Και έτσι γεννήθηκε αυτό που λέμε εμείς η σελίδα της παραγγελίας. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι το Metabook μετατράπηκε από ένα site το οποίο ήταν όπως φανταστείτε όπως είναι χρυσή ευκαιρία, πατάς ένα κουμπί, στέλνεις ένα email, άμα θέλει ο άλλος σου απαντάει, πρέπει να ρωτάς κάθε φορά αν διαθέσιμο το προϊόν, γιατί απαιτεί χειροκίνητη εργασία προκειμένου να κατεβεί αγγελία κτλ. Μετατράπηκε λοιπόν από ένα site το οποίο ήταν στυλ χρυσής ευκαιρίας σε ένα site το οποίο έγινε περισσότερο σαν e-shop. Και ο στόχος μας ήταν αυτός, να φτιάξουμε μια σελίδα η οποία θα έδινε ποιότητα που μπορεί να προσφέρει το Amazon όσον αφορά τις παροχές που δίνει και για τον αγοραστή και για τον πολιτή. Στην πορεία λοιπόν, αφού το ξεκίνησα αυτό μόνος μου και αφού παιδεύτηκα για 4-5 μήνες σαν freelance, σαν full-time developer πάνω σε αυτό το project, φανταστείτε εγώ σταμάτησα να πληρώνω το παραιτήθηκα, σταμάτησα έτσι, να μπαίνουν λεφτά στην οικογένεια, είχα και ένα παιδί τότε, βιαζόμουν να το κάνω monetize. Ο τρόπος που γίνεται monetize αυτή τη στιγμή είναι με ποσοστό των πωλήσεων. Αν πουλήσεις ένα βιβλίο ή περισσότερα, στο τέλος σου έρχεται ένας λογαριασμός να πληρώσει το 10% συν ΦΠΑ. Αν δεν πουλήσεις κάτι, δεν χρωστάς κάτι. Αυτό είναι το κόστος το οποίο υπάρχει. Έχοντας λοιπόν δουλέψει 4-5 μήνες χωρίς να έχω κάποια έσοδα, πιεζόμουν φυσικά και σιγά σιγά και οικονομικά, οπότε μπήκα στη διαδικασία να βρω co-founder. Ήμουν πολύ τυχερός γιατί είχα αποκτήσει κάποια δικτύωση. Είμαι από τα πρώτα ιδρυτικά μέλη του Laravel, του Athens Meetup, οπότε είχα έρθει σε επαφή με κάποιους ανθρώπους. Γνώρισα εκεί τον Γιάννο τον Κατζηριντάκη, ο οποίος σήμερα δεν μπόρεσε τελικά να είναι μαζί μας. Και ήμουν πάρα πολύ τυχερός γιατί βρήκα έναν άνθρωπο ο οποίος μπορούσε να συζητήσει μαζί μου τα προβλήματα, ήταν technical, Και βοήθησε πάρα πολύ τη γυναίκα μου, γιατί κάθε βράδυ που έπεφτα για ύπνο, συζήταγα μαζί της όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζω εγώ μέσα στη μέρα, παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη, αντί να κοιμηθείς μετά, έχοντας συζητήσει για εκείνο το πελάτη, ο οποίος σε έβρισε και σε έκανε, και τέλος πάντων. Οπότε βοήθησε πάρα πολύ, και όντας και τεχνικά, και αυτό με βοήθησε και πάρα πολύ, γιατί μπορέσαμε σαν ομάδα πλέον να κάνουμε και διαχωρισμό των ρόλων και να δουλέψουμε και σαν developers ή όχι, ανάλογα με τους ρόλους που αναλαμβάνουμε κάποια στιγμή, χωρίς να έχουμε αποσπάσεις. Γιατί φανταστείτε σε αυτά τα projects, προκειμένου να είναι βιώσιμο η όλη επιχείρηση, θα πρέπει να έχεις πολύ μεγάλο αριθμό μελών. Γιατί το ποσοστό που παίρνεις ανά μέλος είναι αρκετό μικρό. Τι άλλο. Μπράβο. Οπότε δημιουργήθηκε η σελίδα της παραγγελίας. Να πούμε και λίγο τεχνικά, δεν ξέρω τώρα εδώ μαζί μας, δεν βλέπω και φατσούλες. Σε τι ποσοστό είμαστε technical developers και non-developers, Μιχάλη? Δημήτρη, νομίζω σε ένα μεγάλο ποσοστό θα είναι developers. Σούπερ. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, ξέρεις, όχι απαραίτητα PHP ή Laravel, αλλά... Δεν έχει σημασία. Γεια σου, Αλέξη. Λοιπόν, οπότε... ναι, αφού λοιπόν ξεκίνησε η σελίδα της παραγγελίας, να σας πω και λίγο στο τεχνικό το κομμάτι,
αναγκαστικά έπρεπε να βρω έναν τρόπο να διαχειριστώ την, να διαχειριστούμε την πληροφορία που υπήρχε. Και όπως καταλαβαίνετε, ένα μοντέλο το οποίο το ονομάζαμε εμείς order, για παράδειγμα, έτσι όπως είναι η παραγγελία, είχε πάρα πολλά προβλήματα. Γιατί υπήρχαν διάφορα events τα οποία συνέβαιναν, και εδώ έρχεται λίγο να ταιριάξει και με αυτά που έλεγε ο Βασίλης πριν. Για παράδειγμα, ο πολιτής αποδέχεται την παραγγελία. Μετά ο αγοραστής του στέλνει μήνυμα, θες να συναντηθούμε. Ο πολιτής του στέλνει μήνυμα, δεν μπορώ, αύριο θα στο στείλω. Τελικά κλήρωσε με έτσι. Ναι, πλήρωσα, το παρέλαβες, ναι, το έστειλα, να το tracking code. Οπότε έχουμε ένα σωρό από events τα οποία επηρεάζουν την κατάσταση της παραγγελίας και ανάλογα με την κατάσταση της παραγγελίας έχουμε και διάφορα δικαιώματα που δίνουμε είτε στον αγοραστή είτε στον πολιτή. Οπότε μας βοήθησε από τεχνική, να πούμε και λίγο τεχνικά, μας βοήθησε και πάρα πολύ το event sourcing σαν τεχνολογία προκειμένου να μπορέσουμε να αναλύσουμε το πρόβλημα του μοντέλου από μόνο του και να λύσουμε και το πρόβλημα του όταν ενημερώνεις ένα μοντέλο, χάνεις κάποιες πληροφορίες. Τι άλλο. Ναι, οπότε αφού εξελίχθηκε αρκετά το Metabook, όσον αφορά δηλαδή από features τα οποία έχουν να κάνουν όλα τα στάδια της παραγγελίας από την στιγμή που ανεβαίνει η αγγελία μέχρι που τελικά αξιολογούν ένας τον άλλον επειδή όλα πήγαν καλά ή κάτι δεν πήγε καλά, σε κομμάτια όπως ταχυδρομικά έξοδα, να ζυγίζονται οι αγγελίες προκειμένου να υπολογίζονται αυτόματα τα μεταφορικά. Ταυτόχρονα άρχισε να μεγαλώνει το user base. Και αυτό τι σήμαινε? Σήμαινε ότι πράγματα τα οποία λειτουργούσαν στην αρχή κάποια στιγμή σταματάνε να λειτουργούν. Για να σας πω ένα παράδειγμα, κάποια στιγμή στείλαμε ένα newsletter. Μια φορά πολύ σπάνια στέλνουμε newsletter με τις, με τις αλλαγές που κάνουμε στο site, τις μεγάλες έτσι αλλαγές. Και δεν θυμάμαι τώρα πόσες χιλιάδες μέλη, τώρα είμαστε γύρω στους 60.000 μέλη, τότε δεν θυμάμαι πόσες χιλιάδες μέλη ήταν. Πατά το κουμπί να στείλει το newsletter, μετά από δύο λεπτά πέφτει στο site. Ωρε φίλε, τι έγινε τώρα εδώ πέρα? Μην σας τα πολυλογώ, είχε μεγαλώσει τόσο πολύ ο αριθμός των μελών, δηλαδή ήταν τόσο μεγάλος ο όγκος των email που θέλουμε να στείλουμε, παρόλο που ήταν σε queues, έτσι. Δηλαδή τρέχανε, όπως έλεγε και πριν ο Βασίλης, στο background, δεν τρέχανε επί το που έπατησε να κουμπί να στείλει. Ξεκίνησε ένα ρομπότ, ας το πούμε έτσι, και έστελνε από πίσω, εκτελούσε τα jobs. Τίγκαρε ο queue server, ο cache server, συγγνώμη, έχουμε ένα Redis το οποίο τα κάνει όλα. Και εκεί πέρα ήταν το πρώτο χαστούκάκι που φάγαμε και συνειδητοποίησαμε ότι ξέρεις τι, αυτό το πράγμα έτσι δεν μπορεί να συνεχίσει. Πρέπει να βρούμε τρόπο να μπορούμε να κάνουμε scale το κάθε κομμάτι της εφαρμογής μας ξεχωριστά. Οπότε όσον αφορά να πω και λίγο για το scale, αυτό που κάναμε, παρόλο που στην αρχή ήμασταν με ένα μηχάνημα αρχή-αρχή το έτσι, 5 ευρώ, μετά πήγαμε σε ένα μηχάνημα 50 ευρώ, μετά πήγαμε σαν μηχάνημα 100 ευρώ, αλλά αυτές οι αλλαγές είχαν σαν αποτέλεσμα ότι κατεβάζεις το server, κάνεις backup τη MySQL, την ανεβάζεις στο νέο server, προσεύχεσαι και πατάς το κουμπί να ανέβει και αν όλα πάνε καλά, super. Έτσι, δεν έχεις μόνο MySQL, έχεις Redis, έχεις και ένα άλλο σωρό κολοκύθια. Αυτό όμως κάποια στιγμή και μετά σταμάτησε να λειτουργεί. Γιατί? Γιατί οι αγγελίες εμάς έχουν φωτογραφίες. Οπότε φανταστείτε, κάθε φορά που έπρεπε να μεταφέρουμε server, έπρεπε να μεταφερθεί και ένας πολύ μεγάλος όγκος αρχείων, που πλέον αυτό δεν γινόταν. Μιλάμε για γιγαμπάιτων γιγαμπάιτων, δηλαδή εβδομάδες προκειμένου να μεταφερθούν JPGs, μικρούλια, ένα εκατομμύριο αρχεία, ας πούμε, και με τους περιορισμούς που έχει και ο server. Οπότε εκεί αποφασίσαμε να ανασπάσουμε το server μας σε μικρότερα κομμάτια. Είμαστε σε digital ocean, οπότε αυτό που κάναμε είναι το εξής. Φτιάξαμε ένα ξεχωριστό server για cache, ένα ξεχωριστό server για MySQL φυσικά. Για MySQL χρησιμοποιούμε managed της digital ocean, όπου αυτό συμπεριλαμβάνει κάποια ωραία πλεονεκτήματα, κάνει πολύ πιο εύκολα scale άμα χρειαστείς, χωρίς να πέσει ο server. Σου έχει replication, μπορείς να τραβάς τα backup σου άμα θες να κάνεις χειροκίνητα backup από ένα secondary server, ώστε να μην επιβαρύνεις το production server που χτυπάει το site.
Έχουμε gas, πρέπει να δω, παιδιά, συγγνώμη, δεν τα θυμάμαι απ' έξω, πάει και καιρός που τα είδαμε. Έχουμε web server και έχουμε και ένα scheduler. Ο scheduler είναι αυτός ο οποίος τρέχει όλα τα schedule commands και τα jobs, αν δεν κάνω λάθος, προκειμένου να αφήνουμε το web server καθαρό και ελαφρύ, ώστε να μην επιβαρύνονται οι χρήσεις όταν επισκέπτονται το site. Και αν δεν κάνω λάθος, έχουμε δύο Redis, έχουμε μία για CAS και μία για Qs. Οπότε σπάζοντας αυτά όλα σε ξεχωριστά κομμάτια, ανέβηκε φυσικά πάρα πολύ το κόστος μας, από εκεί που δίναμε, ξέρω εγώ, 100 ευρώ το μήνα, τώρα δεν είναι 300 ευρώ και, αλλά πετύχαμε κάτι πολύ σημαντικό. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησαμε, παρόλο που τα είχαμε στημένα, η DigitalOcean σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τα γραφήματα των server, CPU, μνήμη RAM, δίσκο, input, output, bandwidth κτλ. Κτλ. Σου έχει πολύ ωραία εργαλεία για να βλέπεις την κατάσταση και με ιστορικό πίσω 2 εβδομάδες. Οπότε έβλεπα κάποια στιγμή, γιατί σου στέλνει και notification όταν κάτι δεν πάει καλά, όταν κάποιο μάλλον ξεπερνάει κάποιο threshold που έχει ορίσει εσύ, π.χ. RAM, μου έρχεται ένα email ότι ανέβηκε έφτασε το threshold ο Redis server. Μπαίνω να δω τι γίνεται ο CAS και έβλεπα το γράφημα, παιδιά, να πηγαίνει έτσι. Και ήταν θέμα χρόνου αυτό το πράγμα να φτάσει στο 100%, ούτε καν 80-70 πόσο ήθελε, και να πέσει. Οπότε αυτό που μας βοήθησε σε αυτή την περίπτωση είναι ότι μπορέσαμε, και το οποίο by the way υπάρχει ακόμα σαν issue, μπορέσαμε και να μάθουμε τελικά ποιος είναι ο λόγος του προβλήματος. Γιατί φανταστείτε τώρα αυτό το πράγμα να ήταν ένα. Βλέπεις ξαφνικά τη μνήμη σου να φουσκώνει και λες... Είναι πολύ μεγάλη το Laravel, φορτώνει πάρα πολλά δεδομένα. Έχω να κάνω με τη μνήμη του web server, επειδή κάνουν post διάφορα αρχεία, οπότε πιάνει RAM πολύ εκεί. Είναι τα jobs τα οποία τρέχουν πολύ RAM. Είναι η μνήμη που χρειάζεται με το cast, δεν ξέρεις. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε και εντοπίζουμε ανά πάσα χρονική στιγμή τι δεν πάει καλά. Άμα θέλουμε, το φουσκώνουμε και το φουσκώνουμε χωρίς να πέσει ο server, χωρίς να επηρεαστεί, για παράδειγμα, η database. Οπότε αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο λύσαμε το πρόβλημα του scaling, το οποίο ανακόβευτα όσο μεγαλώνει σαν application και user base, είναι κάτι το οποίο έρχεται. Κάτι το οποίο μας βοήθησε επίσης είναι το γεγονός ότι δεν βάλαμε χρήματα για να φουσκώσουμε τους πελάτες μας. Δηλαδή, είχαμε τη δυνατότητα, άμα θέλουμε, γιατί από τη στιγμή που βγάζαμε έσοδα, μπορεί να πει βάλε 100, 200, βάλε ένα χιλιάρικο που λέει ο λόγος στο Facebook, προκειμένου να μαζευτούν χρήστες. Αυτό το οποίο μας βοήθησε, που δεν το κάναμε, είναι ότι μεγαλώσαμε οργανικά. Μεγαλώσαμε οργανικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάθε μήνα είχαμε μικρή ανάπτυξη και κάθε μήνα που προέκυπτε μια στραβή, είχαμε την άνεση να τη λύσουμε. Φανταστείτε κάποια στιγμή να. Άμα δεκαπλασιαζόταν, που λέει ο λόγος, κάποια στιγμή το traffic, θα έπεφτε το site και εμείς πανικόβλητοι θα τρέχαμε να δούμε πού είναι το πρόβλημα. Οπότε μας βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν φουσκώσαμε με αναβολικά τον κόσμο που επισκέπτει το project. Επειδή περνάει και ο χρόνος, θέλω να αφήσουμε και χρόνο για ερωτήσεις. Να κλείσω με τα σημαντικότερα πράγματα που έμαθα εγώ από όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτό που είπα πριν, ότι ο co-founder είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Άμα προσπαθείτε μόνοι σας να ξεκινήσετε ένα project και το οποίο βλέπετε ότι πάει καλά, βρείτε δεύτερο άτομο, τουλάχιστον δεύτερο άτομο. Και αν είναι technical, ακόμα καλύτερα, προσπαθήστε να είναι τα skills διαφορετικά. Δηλαδή, εγώ είμαι πιο backend, για παράδειγμα, developer. Ο Γιάννος είναι πιο frontend, αλλά έχει και άλλα skills. Επειδή έχει περάσει από CTO σε άλλη εταιρεία, έχει πολύ πιο γενικά skills και βοήθησε, για παράδειγμα, να χτίσουμε το φορολογικό μηχανισμό, ο οποίος δεν είναι PHP, έτσι. Είναι ένα πράγμα μυστήριο για όσους έχουν περάσει την εμπειρία αυτή, γνωρίζουν. Ο co-founder δίνει ψυχολογική υποστήριξη ένας τον άλλον. Κοιμάσαι καλύτερα, έτσι, ηρεμεί η γυναίκα σου, bonus. Επίσης, χωρίζονται οι ευθύνες πιο γρήγορα.
Το γεγονός ότι ήταν δύο technical co-founders βοήθησε όταν κάποιος λείπει και πες στο site, έτσι, μπορεί ο δεύτερος να καταλάβει πάνω κάτω τι γίνεται προκειμένου να λύσει το θέμα με ένα γρήγορο backfix και τα λοιπά. Το Metabook είναι πλέον μια βιώσιμη επιχείρηση. Αυτό μας πήρε 5 χρόνια. Έτσι. Όχι 3 μήνες που νόμιζα πριν, στην αρχή. Και 5 χρόνια με full time δουλειά. Ταυτόχρονα εγώ, επειδή δεν ήταν βιώσιμο, αναγκάστηκα και δούλευα σε άλλες εταιρείες, το οποίο είχε και τα καλά του. Αλλά ταυτόχρονα αύξανε το άγχος και την πίεση. Όταν το site έχει με μικρό έσοδο αναπελάτη, θες οπωσδήποτε μεγάλο όγκο πελατών, το οποίο σημαίνει αναπόφευκτα θα δεις scaling issues, τα οποία δεν είναι κακότητα, δεν χρειάζεται από την αρχή να τα αντιμετωπίσεις, αλλά σε αυτή την περίπτωση βοηθά να μεγαλώνεις σιγά-σιγά οργανικά, προκειμένου να είσαι έτοιμος για τα χαστού και τα οποία σου έρχονται στην πορεία. Μη σου δουν όλα μαζί, γιατί θα πνιγείς μια εβδομάδα down το site να καταλάβεις τι έχει γίνει. Τι άλλο. Άλλο πράγμα που νόμιζα, που είπα στην αρχή, 3 μήνες το φτιάχνω και μετά κάθομαι αραχτός και μαζεύω χρήματα. 5 χρόνια full time, 2 άτομα είμαστε. Δεν ισχύει αυτό. Ναι. Τελικά όλο αυτό το ταξίδι μέχρι τώρα άξιζε. Γιατί η ανταμοιβή ήταν πάρα πολύ γλυκιά. Δηλαδή, ήταν πολύ επίπονα τα πρώτα 5 χρόνια που έπρεπε να δουλεύουν ταυτόχρονα αλλού ή να δουλεύουν οι γυναίκες μας, οι VCs, έτσι. Αλλά τα αποτελέσματα, το benefit είναι πάρα πολύ γλυκό, δεν έχεις αφεντικό πάνω σου. Θεωρητικά δεν υπάρχει ταβάνι στα έσοδα, you never know τι προκύπτει. Γιατί αυτές του είδους τα business κάνουν πάρα πολύ scale, δεν έχουμε αποθήκη. Είναι σαν το Airbnb, που είναι το μεγαλύτερο ξενοδοχείο και δεν έχει ούτε ένα κίνητο στα χέρια του. Ασχολούμαστε με κάτι που τελικά αξίζει τον κόπο, γιατί κάνει την κοινωνία μας λίγο καλύτερη. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Πάμε για ερωτήσεις. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Λοιπόν, Δημήτρη, θα σε ρωτήσω εγώ, θα ξεκινήσω. Κάνοντας την ατάκα του Βασίλη όταν ξεκίνησε και θα σου πω γιατί Laravel και το μετάνιωσες ή άξιζε τον κόπο. Γιατί Laravel. Δεν το μετάνιωσα. Laravel επέλεξα γιατί ήταν ένα εργαλείο το οποίο είχα δουλέψει πάρα πολύ καιρό. Ήταν ο λόγος για τον οποίο παρέμεινα στην PHP, γιατί προ Laravel είχα πάρα πολύ απογοητευτεί με τη δυσκολία που υπήρχε προκειμένου να ξεκινήσει ένα πολύ απλό project, basic web application. Χωρίς Laravel είχα παιδευτεί, είχα δοκιμάσει Symfony, είχα δοκιμάσει Zend. Και ήμουνα πάρα πολύ απογοητευμένος. Με το που είδα Laravel έμεινα. Ήμουνα από την έκδοση 3, οπότε το μάθαινα, πήγε 4, πήγε 5. Παιδιά, είναι ένα framework το οποίο συνεχώς βελτιώνεται. Εκεί που λέει, εντάξει, το τερμάτισε ο τύπος, ο ιδρυτής της εταιρείας, γιατί είναι Laravel, το Laravel είναι εταιρεία από πίσω. Κι όμως, κάθε χρονιά έχει καινοτομίες. Για παράδειγμα, δεν ξέρω αν είδατε πρόσφατα, ανακοίνωσε ένα πολύ γαμιστερό feature, το... πώς το πεγεράσουμε? Octane. Το οποίο σου δίνει δυνατότητα να με τον ίδιο server να κάνεις reuse κάποια πράγματα, ώστε να έχεις 100 φορές περισσότερα request στον ίδιο server. Και ταυτόχρονα έχεις και άλλα εργαλεία τα οποία πάνε ταυτόχρονα. Έτσι, έχεις τον Adam Wadhan, ο οποίος έφτιαξε το Tailwind UI και το Tailwind CSS. Δηλαδή, έχεις ένα σωρό από ανθρώπους οι οποίοι είναι ενθουσιασμένοι και πορωμένοι με αυτό που κάνουν, και εμείς από πίσω ακολουθάμε λιγάκι, και πάνε όλοι μαζί και βοηθάνε όλο στον άλλον. Είναι open source, δηλαδή δεν ξέρω, δηλαδή δεν υπάρχει για μένα, από τη στιγμή που το ξέρω κιόλας. Αν ήμουν Python, δεν θα διάλεγα Laravel. Αλλά από τη στιγμή που είμαι PHP και ξέρω 2 πράγματα πάνω εκεί,
για μένα αξίζει με διαφορά. Αυτό που έζησες όμως αυτά τα 5 χρόνια, πιστεύεις ότι θα μπορούσες να το κάνεις με κάτι άλλο καλύτερα ή έχεις πετύχει αυτό που ήθελες? Όχι, όχι. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη επιλογή. Έχω περάσει από Cake, PHP, έχω περάσει από διάφορα και δεν υπάρχει επιστροφή πλέον. Εντάξει, άμα μάθεις ένα εργαλείο, εσύ γεράσεις με... και είσαι... Το μαθαίνεις. Κάποια στιγμή γίνεσαι πολύ καλό σε αυτό. Γιατί να αλλάξεις εργαλείο? Δηλαδή, είσαι να κάνεις βήματα πίσω. Και τελικά το να πας, ας πούμε, σε Rails. Έτσι. Δεν λέω ότι είναι κακή η Rails, προς Θεού. Αλλά γιατί να κάνω βήματα πίσω, να ξεχάσω όλα αυτά που ξέρω, προκειμένου να ξεκινήσω κάτι το οποίο τελικά κάνει πάνω κάτω τα ίδια πράγματα? Αυτή είναι η μια μου προσέγγιση. Είναι θέμα που έχεις επενδύσει. Τι πες? Είναι θέμα που έχεις επενδύσει. Τόσο είναι ακριβώς έτσι. Και σε γνώση και σε code base. Ναι, και αξίζει τον κόπο να Κωνσταντίνος... επενδύσει σε ένα εργαλείο το οποίο το ξέρει πάρα πολύ καλά και μετά ουσιαστικά, άμα είσαι πάρα πολύ καλό σε αυτό, είσαι και υπερζήτητος, γιατί όλοι θέλουν κάποιον ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός σε κάτι. Ναι, ο Κωνσταντίνος έχει μία ερώτηση. Άντας, Κωνσταντίνα, ανοίγεις το μικρόφωνο σου. Hello, κάνουμε. Δημήτρη, χαίρομαι να ξαναβλέπω. Παίζει να έχουμε να τα πούμε από το 17, 18. Πάνε χρόνια. Λοιπόν, η ερώτηση μου έχει να κάνει με όλο αυτό το πρόβλημα που συνάντησες, με το scalability, με το... Αν υπήρχε περίπτωση να δεις το stretch testing, δηλαδή να κάνει κάποιο stretch testing πάνω στην πλατφόρμα, στο app που έχεις χτίσει ήδη. Υπήρχε τέτοια, θα μπορούσε να κάνεις κάτι τέτοιο? Άμα θέλετε, παρακαλούμε, χρησιμοποιήστε το metabook για να κάνετε stress test. Ξεκινήσω από εκεί. Stress test δεν κάναμε. Αυτό που κάναμε είναι κάτι διαφορετικό. Παρατηρήσαμε ότι αυτό το οποίο λαγκάρει τελικά το σύστημα δεν είναι το Laravel το ίδιο, αλλά είναι συγκεκριμένα κομμάτια της εφαρμογής. Τι εννοώ? Για παράδειγμα, με SQL. Εντάξει, το πιο αργό κομμάτι σε εμάς σε όλο αυτό το application είναι η MySQL. Οπότε, χτίσαμε συγκεκριμένες, αντί για stress test, έτσι, χτίσαμε μια συγκεκριμένη πατέντα, να το πούμε έτσι λίγο πιο χήμα, η οποία τι κάνει? Κάθε φορά που υπάρχει ένα request και στο οποίο γίνονται πάνω από 20 MySQL queries, κάνει log σε ένα log file. Εντάξει. Κάθε φορά που γίνεται ένα request, το οποίο ο χρόνος της MySQL, δηλαδή ο χρόνος που κάνει η MySQL προκειμένου να επιστρέψει τα αποτελέσματα, ξεπερνάει κάποιον αριθμό millisecond, τα οποία μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 300, 400. Εντάξει, γιατί ένα request υποτίθεται ότι στα 300 millisecond θα πρέπει να έχει γυρίσει. Τότε κάνει πάλι log. Και κάνει log με το URL, κάνει log με τη λίστα με τα queries τα οποία έχουν γίνει, και αυτό μας έδωσε δυνατότητα στα πρώτα scaling issues τα οποία αντιμετωπίσαμε. Θα κάνει εγώ μια μαλακία, όταν έβλεπε το καλάθι σου, δεν είχα κάνει ingel loading και έκανε, τραβούσε τις Παναγιές στα μάτια, παιδιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ό,τι υπήρχε το τραβούσε. Μπούκωσε αυτό. Ήταν θέμα χρόνου να μπουκώσει. Οπότε κάναμε αυτό το σύστημα, είδαμε ποια κουίρια ήταν ποια επαναλαμβανόντουσαν. Οπότε πήγαμε on demand και τα διορθώσαμε, ας πούμε. Η δυνατότητα όχι, κατάλαβα. Το Laravel, κατάλαβα το πώς το αντιμετώπισες στο MetaBook. Αλλά όχι τόσο αν θα μπορούσαμε μέσω stretch test όλο αυτό να το προβλέψουμε λίγο πιο γρήγορα και αν το Laravel βοηθάει καθόλου σε αυτό. Κοίτα, το Laravel από μόνο του δεν έχει stress test framework. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο Taylor Odwell, που είναι ο δημιουργός του Laravel, πρόσφατα ανακοίνωσε το Laravel Octane, το οποίο είναι ένα εργαλείο το οποίο δίνει δυνατότητα σε ένα web app να προσφέρει πολύ πιο γρήγορα responses, χρησιμοποίησε κάποιο stress test εργαλείο. Αυτό που θα κάνει, θα πήγα να δω λίγο στο ιστορικό του, να δω ποιο εργαλείο χρησιμοποίησε για να το χρησιμοποιήσω κι εγώ. Okay. Έχουμε και μια ερώτηση στο chat από έναν Κωνσταντίνο. Αν το project ήταν τύπου SaaS, πόσο διαφορετική φαντάζεσαι την πορεία του?
Κοίταξε να δεις πώς θα είναι. Όταν τα πράγματα μετά το δεύτερο χρόνο δεν βλέπαμε φως στο τούνελ, γιατί η ανάπτυξη ανέβαινε, μετά έπεφτε και λες, πω ρε φίλε, άμα συνεχίσει έτσι, εγώ προκειμένου να βγάλω ένα μισθό το οποίο να μπορεί να ζήσει η οικογένειά μου, θα χρειαστώ 10 χρόνια. Τότε ξεκινήσαμε να βλέπουμε το ενδεχόμενο να αλλάξουμε pricing model. Και μία από τις σκέψεις ήταν να βάλουμε SaaS, δηλαδή να είναι subscription based, να το πούμε έτσι. Ευτυχώς δεν το κάναμε. Γιατί, δεν ξέρω αν ρωτάς αυτό, για το συγκεκριμένο project μπορώ να σου πω, γενικώς, επειδή δεν έχω SaaS δουλέψει, δεν ξέρω, αλλά ένα SaaS όταν το κάνεις, αυτό σημαίνει ότι προσφέρει συνεχώς value. Ενώ στο MetaBook το value το παίρνει κάποιος ο οποίος κάνει μια συναλλαγή. Αν εγώ δηλαδή κάνω μια συναλλαγή το Γενάρη και μια άλλη συναλλαγή το τέλος του χρόνου, γιατί να πληρώνω το χρόνο subscription, δεν έχει νόημα. Οπότε εκεί ήταν σίγουρο ότι θα τους απογοητεύαμε. Και θέλαμε και κάτι άλλο, το οποίο ταιριάζει λίγο με τη φιλοσοφία μας, που είναι το εξής. Θέλαμε τα έσοδά μας να είναι ανάλογα των εσόδων των πολιτών. Αν το MetaBook δεν κάνει καλά τη δουλειά του, που είναι να βοηθάει τους πολιτές να πουλήσουν, δεν θέλουμε και εμείς να πληρωνόμαστε. Οπότε με αυτόν τον τρόπο προσπαθήσαμε πάρα πολύ, σφιχτήκαμε, προκειμένου να κάνει καλά τη δουλειά το MetaBook για να είναι βιώσιμο και να είναι όλοι χαρούμενοι. Γιατί είχε ένα feedback loop το οποίο είναι συνεχώς αυξανόμενο. Όταν δηλαδή έχεις έναν ευχαριστημένο πελάτη, αυξάνει τα έσοδά σου, ο ευχαριστημένος πελάτης φέρνει και άλλους πελάτες, ανεβάζει και άλλα βιβλία, είναι ο αγοραστής. Δηλαδή είναι ένας κύκλος ο οποίος μας βοήθησε τελικά να έχουμε και την εκθετική ανάπτυξη την οποία έχουμε. Άλλη ερώτηση έχουμε? Δεν έχουμε στο chat. Αν έχει κάποιος άλλος κάτι να ρωτήσει, να σηκώσει το χέρι, να... Κάνω κι εγώ μια ερώτηση που θα με φάει περιέργεια. Φυσικά. Εκείνον εκεί το Redis server, τι ήτανε, είχες cash time out τρελό, τι κρατούσε? Γιατί ανέβαινε και δεν έπεφτε, άρα προφανώς δεν έπεφτανε time out, κάτι γινότανε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα bug το οποίο ακόμα, Βασίλη, δεν το έχουμε λύσει. Κάθε δύο εβδομάδες μπαίνω με command line και κάνω reset cash. Το ψάχνετε ακόμα, Δεν το έχω εντοπίσει ακόμα, ναι. Τι θα κάνουμε για να το λύσουμε αυτό? Γιατί έχω ψάξει παντού όπου υπάρχει, ας πούμε, caching και δεν βρίσκω κάτι. Θα αρχίσω να χρησιμοποιώ, βασικά, όταν καταχωρείς μια αγγελία, τα στοιχεία αποθηκεύονται στην cash και έχω μια υποψία, μήπως εκεί κάτι. Αλλά δεν έχω ακόμα εντοπίσει τι είναι. Το Redis server έχετε δώσει έμφαση στη μνήμη, στο droplet που χρησιμοποιείτε? Ναι, λοιπόν, για τα droplets. Τα droplets, παρόλο που λέει 5 ευρώ droplet και καλά είναι δικό σου, είναι share, παιδιά, αυτό, να το έχετε υπόψη. Το έχω αντιμετωπίσει, έχουμε στήσει ένα Elasticsearch server και κάποια στιγμή, μπαμ, εξαφανίστηκε. Πρέπει που πήγε ο Elasticsearch, μετά από 5-10 λεπτά, μπαμ, επέστρεψε πάλι. Πού πήγε, τι έγινε? Ναι, είναι share. Οπότε, είναι share η πόρη του, μνήμη και επεξεργαστής. Ο δίσκος δεν ξέρω αν είναι share, αλλά η πόρη του, ναι, έχει δίκιο. Ναι, εντάξει, ο δίσκος φαντάζομαι λίγο απίθανο, γιατί ούτως ή άλλως, πώς να είναι κοινός ο δίσκος, σωστά. Τώρα, άμα θες να σου πω για το τι έχουμε, μπορώ να πω τώρα αμέσως και να δω. Πάντως έχουμε επιλέξει μηχανήματα τα οποία είναι τα πιο ακριβά, που σου δίνουν περισσότερα resources. Και παρατήρησα, παιδιά, παρόλο που είναι πιο ακριβώς ο server, άμα έχετε scaling issues, είναι πολύ πιο performant η dedicated, που είναι πιο ακριβή, με πολύ μεγάλη διαφορά. Για να δούμε. Droplets. Λοιπόν, για τα sessions έχουμε ένα ο οποίος είναι 8 GB RAM, 160 δίσκος. Και έχουμε και δύο Q servers, ένα Redis Cache και ένα Redis Q, όπου εκεί πέρα ο Cache είναι 4 GB και ο Q είναι 8 GB. 25 GB δίσκος όμως, είναι ο ακριβώς αυτός.
Το κακό είναι ότι αυτά δεν μπορώ να δω πόσο κάνουν τώρα. Αλλά άμα θες μπορώ να σου πω με τα λεπτομέρειες πιο αναλυτικές. Ναι. Swap memory ασχοληθήκατε να βάλετε, ξέρω εγώ, για την περίπτωση, γιατί ας πούμε στο Redis Server, στην περίπτωση που φουλάρει το memory να αρχίσει να χρησιμοποιεί swap ή δεν το θεωρείς έτσι και αλλιώς καλή πρακτική? Το κάνουμε αυτό, παιδιά. Αν κατάλαβα καλά, εννοείς να αρχίσει να κάνει delete ή προτιμώ να εξοικονομήσει. Όχι, χρησιμοποιεί. Φτιάχνει ένα partition στο δίσκο, το οποίο το θεωρεί swap memory, οπότε το χρησιμοποιεί αυτό όταν φουλάρει η μνήμη του πλέον. Φυσικά είναι πολύ πιο αργός ο δίσκος από τη μνήμη, δεν το συζητάμε, αλλά σου λέει για να μην κρασάρω, ρε παιδί μου, αρχίζω και γράφω στο δίσκο. Σου δίνει τη δυνατότητα και συνιστάται, ας πούμε, αν έχεις 8 γίγκα μνήμη, να βάλεις 4 γίγκα swap memory για να... Για αυτή την περίπτωση παραπάνω όχι από την μισή σου μνήμη, αλλά είναι μια μεθοδολογία κι αυτή. Οκ, okay, σε ευχαριστώ, θα το σημειώσω γιατί με ενδιαφέρει όπως καταλαβαίνεις πάρα πολύ. Έχουν και άλλη ερώτηση ο Γιώργος. Ο Γιώργος, ναι, θέλει κάτι να ρωτήσει. Έχω μία ερώτηση προς τον Δημήτρη και μετά μία γενικότερη. Δημήτρη, ήθελα να σε ρωτήσω, έτσι με το πρόφιλ αυτό που μας έφερες, πολύ απόλαυσα το ταξίδι αυτό. Ήθελα να σε ρωτήσω αν τελικά μετά από 5 χρόνια είναι πιο δύσκολα τα τεχνικά προβλήματα ή τα business. Είναι σαν να μου λες, συγκρίνουμε τώρα πορτοκάλια με μπανάνες, Γιώργο. Η δυσκολία, κατά την εμπειρία μου, η δυσκολία ενός θέματος, ενός προβλήματος που αντιμετωπίζεις, δεν έχει τόσο να κάνει με το πρόβλημα το ίδιο αυτό κατά αυτό, όσο με το πόσο προετοιμασμένος είμαι εγώ προκειμένου να το αντιμετωπίσω. Δηλαδή, αν ξεκινούσα τώρα μια εταιρεία, θα ήμουν πολύ καλύτερα προετοιμασμένος και για τα business, κυρίως για τα business και για τα development. Για τα development, επειδή είμαι τύπος λίγο μάστορας εντός εισαγωγικών, ό,τι βρίσκω που χαλάει, μπαίνω και το φτιάχνω. Οπότε είναι περισσότερο θέμα εμπειρίας του τι θα αντιμετωπίσεις. Σίγουρα είδαμε κάτι προβλήματα, τα οποία αν δεν είχαμε την ψυχραιμία, όπως αυτό που για ένα διάστημα τα έσοδα δεν πήγαιναν καθόλου καλά, δηλαδή το κοινό έπεφτε, πήραμε κάποιες ευτυχώς λύσεις οι οποίες μας βοηθήσανε και έτσι είμαστε εδώ που είμαστε τώρα. Αλλά έχει να κάνει με την εμπειρία που έχει ο καθένας για το τι είναι πιο δύσκολο από το άλλο, κατάλαβες. Δεν ξέρω αν σου απάντησε την ερώτηση, πώς θέλεις να την... Όχι, όχι. Εντάξει, είναι... δεν ξέρω, δηλαδή αυτό το παράδειγμα που έφερα στο συγκεκριμένο, εγώ το βλέπω γιατί ότι να αποφασίσω, ας πούμε, με τι μοντέλο θα χρεώνω, έτσι, είμαι, ποια θα είναι ακριβώς η τιμή. Τα βλέπω εγώ πολύ δυσκολότερα προβλήματα. Η δεύτερη ερώτηση, που είναι έτσι γενικότερη, οπότε δεν είναι μόνο προς εσένα, είναι γιατί όχι Laravel. Ρωτήσατε ήδη γιατί Laravel και θα ήθελα να μου πείτε σε ποιες περιπτώσεις εσείς που το έχετε χρησιμοποιήσει για σας αρέσει και το θέλατε, θα επιλέγατε να μην το χρησιμοποιήσετε. Να δώσω έτσι μια απάντηση, να ξεκινήσω να απαντάω εγώ, μια και τυχαίνει το θέμα μου ήταν γιατί Laravel. Πιστεύω ότι Laravel λάμπει στα περισσότερα σημεία. Υπάρχουν όμως κάποια projects τα οποία θεωρώ ότι ενδεχομένως κάποιες άλλες λύσεις να είναι πιο ενδεδειγμένες. Ειδικά projects που έχουν ανάγκη αντί για σχεσιακές βάσεις δεδομένων όπως είναι η MySQL κτλ. Ή SQL servers γενικά. Αν θέλεις να δουλέψεις με non-SQL βάση, δεν θα έλεγα ότι Laravel είναι το κατάλληλο εργαλείο. Ας πούμε, θέλεις να δουλέψεις με τη MongoDB. Εκεί θα πας περισσότερο σε πιο JavaScript λύσεις, θα ψάξεις για Node.js, Express.js, για να έχεις και όλη αυτή την ασύγχρονη, να λειτουργήσεις σαν ένας ασύγχρονος κόμβος και να κάνεις αναζητήσεις από documents. Είναι μερικά σενάρια μερικών project, λιγότερα, στα περισσότερα σενάρια, οι σχεσιακές βάσεις
οι πολλοί πίνακες και τα joins είναι το βολικό, αλλά είναι μερικά σενάρια στα οποία βολεύει η document-based βάση. Εκεί δεν θα χρησιμοποιούσα Laravel. Θα χρησιμοποιούσα κάποια άλλη τεχνολογία. Σε όλα τα άλλα τα σενάρια, κατά τη γνώμη μου, η Laravel μπορεί να τα φέρει πέραση με το παραπάνω. Να δώσω κι εγώ άλλο ένα σενάριο. Λοιπόν, εγώ πριν ξεκινήσω το Metabook, επειδή στον ελεύθερο μου χρόνο δούλευα το project developer, το απόγευμα έκανα δικά μου προτζεκτάκια. Είχα την πάρα πολύ έξυπνη ιδέα να φτιάξω ένα CMS. Όσοι έχετε προσπαθήσει να φτιάξετε CMS, ξέρετε τι θα πει αυτό, το τι δυσκολία υπάρχει σε αυτό το project. Πολλοί έχουν προσπαθήσει να το κάνουν. Εγώ λοιπόν έφτιαξα ένα CMS, στο οποίο με αυτό έφτιαξα τρία site. Ένα δικό μου και δύο ανθρώπων οι οποίοι ήταν πελάτες μου. Ήταν και καλά τότε η φάση που προσπαθούσα να είμαι ανεξάρτητος, freelancer κτλ. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ήταν σε Laravel 3 αυτό φτιαγμένο. Δεν έγινε ποτέ update σε Laravel 4. Ήταν τόσο σπαγκέτι η κατάσταση που μετά από τόσα χρόνια, την περασμένη εβδομάδα έφυγε το ένα project αυτό από μένα, συνειδητοποίησα ότι αντί αυτό το πράγμα να γίνει σε Laravel, custom μια και, και όλα αυτά, ήταν πολύ καλύτερο να μπει μια λύση τύπου Jindo, WordPress και δεν ξέρω και εγώ, κάτι το οποίο να μην χρειάζεται καθόλου κώδικας, τουλάχιστον backend, να φτιαχτεί προκειμένου ο χρήστης, ο πελάτης να μπορεί να κάνει τη δουλειά του, χωρίς να σου λέει εξής, τι εδώ θα λέω, αυτό κουμπάκι, ναι, ωραίο μου το βάζεις, αλλά βάλω το λίγο πιο κάτω. Εντάξει, αυτό το λίγο πιο κάτω μπορεί να σου πάρει τρεις εβδομάδες να το κάνεις στο CMS το δικό σου. Ενώ όταν η πλατφόρμα είναι outsourced, τότε λες, δεν μπορώ να σε βοηθήσω, μιλάμε με αυτούς τους developers στην πλατφόρμα, να σε βοηθήσουν εσένα. Οπότε είναι ένα καλό use case το οποίο δεν θα έφτιαχνα κάτι σε Laravel, custom CMS. Έχω και εγώ μια έτσι κάτι να αναφέρω σε αυτό, δηλαδή δεν θα χρησιμοποιούσα συγκεκριμένα Laravel μάλλον σε ένα σύστημα το οποίο είναι σε microservices. Θεωρώ ότι θα υπάρχουν πιο καλές λύσεις και για πόρους όταν σπάς ένα app σε microservices και έτσι μπορείς, ας πούμε, μπροστά να έχεις ένα lobby με Node.js και από πίσω τα requests σου να βαράνε, αλλά δεν θα θες να βαράνε, ας πούμε, μια PHP. Για το Laravel Octane αυτό, Κωνσταντίνε, μπορεί να αλλάξει, ξέρεις. Με ποιο, sorry? Με το Laravel Octane. Είναι ένα νέο service το οποίο είναι σε beta τώρα, το οποίο είναι μια νέα τεχνολογία, η οποία θεωρητικά λύνει το πρόβλημα του. Κάθε φορά που έρχεται ένα request, φορτώνει όλο το Laravel, όλα αυτά ο κώδικας, φεύγει το request, ξεφορτώνονται. Οπότε με το Octane λύνεις το πρόβλημα αυτό. Από ό,τι όπως έχω καταλάβει και εγώ, έτσι, που σημαίνει ότι το performance γίνεται 100 φορές τουλάχιστον καλύτερο και σε επίπεδα Python, που είναι πολύ γρήγορες γλώσσες. Έχω μεγάλη απορία να δω πώς το κάνει αυτό πραγματικά. Δηλαδή, πώς γίνεται να μην κουβαλήσει όλο το Laravel από πίσω του για να κάνει τη δουλειά του. Με background jobs. Ουσιαστικά έχει ένα μόνιμο ανοιχτό service σε κάποια πόρτα. Τώρα ακριβώς δεν ξέρω λεπτομέρειες. Αλλά έχει workers από πίσω, οι οποίοι παίρνουν το request, το επιστρέφουν και η πρόσωψη έχει μόνιμο φορτωμένο το. Ουσιαστικά μετατρέπει το HTTP request σε job. Και περνάει ως event, δηλαδή, μέσα και μένει εκεί πέρα σε μια ουρά. Δεν ξέρω. Τεχνικές λεπτομέρειες δεν ξέρω, αλλά αυτό είναι το concept. Ουσιαστικά δεν φορτώνεις κάθε φορά. Έχεις, ξέρω εγώ, 10 workers οι οποίοι λαμβάνουν request και έχεις από πίσω, γίνεται όλη η ιστορία. Τέλος πάντων, τώρα λεπτομέρειες δεν ξέρω, μιλάω κι εγώ τι να είναι. Αλλά, εντάξει, είναι πολύ σχετικό αυτό, έτσι. Εξαρτάται πόσο γρήγορο θες να είναι το API σου για τα microservices. Κάτω το 200 μιλισεκόντ, οπωσδήποτε. Θεωρώ για ένα API το 200 μιλισεκόντ κάτω. Κάτω από τα 200 μιλισεκόντ. Δεν είναι πάνω από 13, νομίζω. Είναι 13, δηλαδή τα άλλα 180, πόσα λες, είναι MySQL, είναι πράγματα που δεν έχουν σχέση με το framework σαν framework.
Ναι. Το κακό με το eloquent και εκεί εμείς είδαμε μεγάλο ζόρι είναι ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις non-performant μακροπρόθεσμα καταστάσεις. Οπότε, προκειμένου να γίνει πολύ πιο performant, θέλει εξειδίκευση στα indexes, στον τρόπο με τον οποίο διαβάζει τα δεδομένα. Δεν είναι τόσο δηλαδή θέμα του Laravel, όσο το πώς κανείς διαχειρίζεται τη σχέση του με την βάση δεδομένων. Από δικιά μου την εμπειρία τουλάχιστον. Για το performance. Γεια σου Γιώργο. Ο Γιώργος μας ο Δρακάκης στέλνει για το Octane, όπως θέλει να δει στο chat. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σε όλους. Κάποια άλλη ερώτηση έχουμε, κάποιο άλλο θέμα. Εγώ έχω γράψει κάποια θεματάκια. Δεν ξέρω και πόσο χρόνο γενικώς έχουμε για το event. Έχω γράψει κάποια πράγματα, ας πούμε, τα οποία εμείς αναγκαστήκαμε να κάνουμε καστομίες, γιατί δεν βρίσκαμε λύσεις σε υπάρχουσες, στον υπάρχοντα κώδικα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θέλετε να συζητήσουμε. Εγώ θέλω, Δημήτρη, να ρωτήσω κάτι. Αν θες μετά μπορείς να συνεχίσεις αυτό. Νομίζω ότι έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Σχετικά με το πόσο το Laravel, δεν ξέρω αν θέλει να, ίσως και ο Βασίλης να μπορούσε να απαντήσει, τα τελευταία χρόνια η PHP προχωράει αρκετά γρήγορα σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια, πόσο θυμάμαι. Έχουν καταφέρει να ακολουθήσουν αυτή την πορεία της PHP και να γίνουν update όχι μόνο στο να υποστηρίζουν μια έκδοση, αλλά στο να ενσωματώνουν τα νέα features που δίνει η γλώσσα. Γιατί το τελευταίο καιρό από όσο έχω δει έχουν δώσει αρκετά και πολύ χρήσιμα features. Το καλό που του δίνουν αυτά τα updates είναι ότι είναι backwards compatible. Δηλαδή ο ίδιος κώδικας κάνει update και σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εξακολουθεί να παίζει. Και η ελευθερία αυτή είναι πολύ σημαντική, γιατί έχεις κάποιους developers οι οποίοι είναι λίγο πιο ξεροκέφαλοι και δεν θέλουν να αναβαθμίσουν, παιδί μου, να είναι type όλα τα responses, για παράδειγμα, ή όλα τα inputs. Και νομίζω ότι είναι από τα καλά της PHP, το οποίο το δίνει και το Laravel αυτό με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, OK, σου δίνει το Laravel Octane, δεν στο κάνει υποχρεωτικό. Άμα θες, το βάζεις. Αλλά θέλει την τελευταία έκδοση της PHP όμως. Αλλιώς θέλει, νομίζω τώρα, πάνω από 3.3. Η 8 είναι. Το 8, ας πούμε, ναι, πρέπει να αναβαθμίσεις την PHP. Σωστό. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, το θεωρώ γενναίο από τη μεριά της Laravel αυτό. Βέβαια, είναι λίγο, για όσους έχουν πολύ legacy code, είναι πρόβλημα να αναβαθμίσουν όλη την PHP. Αλλά από την άλλη μεριά σου λέει η Laravel, και έρχομαι με αυτό να απαντήσω κι εγώ με τη σειρά μου στην ερώτηση του Μιχάλη, σου λέει εμείς θα εκμεταλλευτούμε τα τελευταία features της γλώσσας. Γι' αυτό το κάνουν. Γι' αυτό βλέπουμε ότι στη Laravel 8 θέλει οπωσδήποτε έκδοση 7,3, νομίζω και πάνω, ή 7,4, δεν θυμάμαι. Οπότε το κάνει ακριβώς γι' αυτό. Κατά τη γνώμη μου η Laravel είναι ένα framework που ανεβάζει την PHP, δηλαδή πάει μπροστά, δηλαδή χάρη στη Laravel πολλοί ασχολούνται και συνεχίζουν να ασχολούνται ακόμα με την PHP, αλλιώς θα τους είχε φύγει πολλοί κόσμος. Και η PHP έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, αλλά δεν το έχει αντιληφθεί ο κόσμος. Ας πούμε, θεωρεί ακόμα ότι είναι η σκρυπτογλώσσα εκείνη και τα λοιπά. Οι κλάσεις τους έχουν γίνει πραγματικά κλάσεις, ενώ μέχρι τώρα, μέχρι παλαιότερα, μέχρι την έκδοση 5 τουλάχιστον σίγουρα ήταν ψεύτο-κλάσεις, δεν υπήρχαν καν κλάσεις ουσιαστικά. Έχουν γίνει βελτιώσεις και πιστεύω ότι η Laravel τις εκμεταλλεύεται με το παραπάνω και με γενναίο τρόπο, κινδυνεύοντας να χάσει ανθρώπους από προηγούμενες εκδόσεις, γιατί πρέπει να αναβαθμίσουν. Φανταστείτε, κάποιος έχει τώρα ένα σερβερ με share hosting, ξέρω εγώ, με διάφορα projects και έχει ένα Laravel και σου λέει, όχι, άμα αναβαθμίσω τώρα την PHP δεν θα τρέχουν τα άλλα. Και δημιουργεί ένα πρόβλημα αυτό. Παρ' όλα αυτά παίρνουν το ρίσκο και το κάνουν. Και είναι γενναίο από τη μεριά τους. Ένα αναπόφευκτο κακό που έρχεται με το να χρησιμοποιεί κανείς το Laravel είναι ότι έχει κάθε, πόσο είναι, Γιώργο, κάθε, Βασίλη, κάθε 6 μήνες έχει νέο release.
Ναι. Τώρα θα τα αλλοιώσουμε. Τώρα μέχρι να τελειώσουμε δεν μπορεί να είναι πολύ. Δεν είναι πολύ brutal τα τελευταία releases, έτσι. Είναι σχετικά ναι. Εύκολο το update. Αλλά κάτι το οποίο εγώ συνειδητοποίησα στην πορεία ως developer και μπαίνοντας στον χώρο του business είναι πόσο λάθος είναι να θεωρεί κανείς ένα project ότι έχει γίνει delivery τη στιγμή που του παρατήσει ένα site. Τότε ξεκινάει το project. Ένα πολύ μεγάλο κρυφό κόστος που είχα εγώ σαν developer, έτσι, ήταν το γεγονός ότι όλο αυτό το software είναι ζωντανό. Θέλει ενημερώσεις. Οπότε αναπόφευκτα, και αυτό ήταν ο λόγος που σας είπα πριν, που εγκατέλειψα και δεν ακολούθησα καλώς τελικώς την πορεία μου ως freelancer developer με πελάτες που αναλαμβάνω site, είναι ότι έφτιαχνα τα site, τους χρέωνα, ξέρω εγώ, ένα ποσό και μου τα λέω, okay, αυτό ήταν. Και μετά από 3 χρόνια, μου λένε, από Laravel 3, τώρα σε Laravel 5, μου λένε, ξέρεις τι, θα μπορούσα τις φωτογραφίες μου να τις κάνω έτσι. Μπαίνω μέσα στον κώδικα να δω και σταυροκοπιόμουν για 5 λεπτά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό καταρχάς θέλει ξαναγράψιμο από το μηδέν. Γιατί είναι τελείως ασύμβατο. Και να πεις ότι θες να χρησιμοποιήσεις την παλιά τη Laravel, έχεις το πρόβλημα ότι δεν θυμάσαι καν ποια είναι η παλιά η Laravel, γιατί έχεις όλα τα καλούδια, με τα views, με το dependency injection, με το artisan, όλα αυτά, δεν μπορείς να τα έχεις παλιά. Οπότε λες, νιώθεις έτσι, σαν να σου είναι δεμένα χέρια. Οπότε θέλω να πω δηλαδή ότι στο βάζει λίγο πιο έντονα αυτό στο μυαλό το Laravel, με την έννοια ότι είσαι υποχρεωμένος να κάνεις αναβαθμίσεις συχνές. Αν δεν τις κάνεις συχνά, θα τη φας πιο μετά την πίτα. Και θα είναι πολύ αργά. Οπότε, καλύτερα να κάνεις μικρότερες και συχνότερες αναβαθμίσεις, το οποίο έχει ένα κόστος, το οποίο όμως είναι φυσικό να υπάρχει σαν κόστος σε ένα project, το οποίο είναι software, γιατί έχεις τη συντήρηση, παρά να είσαι ένα waterfall πράγμα, το οποίο όταν θα αναβαθμιστεί, θα ξαναγραφτεί κάθε 2 χρόνια, 3 από το μηδανικιά. Και από την δικιά μου την εταιρεία, ο λόγος για τον οποίο αποτυχαίνει ένα μεγάλο μέρος των projects είναι γιατί είναι πολύ δύσκολο να τα αναβαθμίσεις. Οπότε πεθαίνουν εταιρείες κυριολεκτικά επειδή είναι τόσο legacy ο κώδικας, πας να το ξαναγράψεις από την αρχή και σου παίρνει τόσο πολύ χρόνο που δεν τα βγάζεις πέρα και σταματάς. Και με αυτή την ευκαιρία να πω και για το κομμάτι το frontend που εμείς όταν ξεκινήσαμε το Metabook ήμασταν με jQuery. Γιατί αυτό ήξερα τότε. Μπήκε ο Γιάννος, ο οποίος ήταν view και προχωρημένος πολύ. Λέει, Δημήτρη, view. Τι λέω, άσε τώρα να κάνει τη δουλειά μας. Τέλος πάντων, προχώρησε. Βάλαμε το view με μια κάτι πατέντες προκειμένου να μπορούν να συνεπάρξουν αυτά ταυτόχρονα. Ακόμα έχουμε και jQuery και view, αλλά όσο γίνεται νέο development, όλο ξυλώνουμε jQuery σκριπτά και όλο βάζουμε περισσότερα view, έτσι ώστε κάποια στιγμή, ελπίζω όχι πολύ αργά, να φύγει τελείως και να γίνει πλέον μόνο με view. Δηλαδή, μια πολύ απλή απόφαση να βάλω jQuery, που ήταν σωστή για μένα, δεν την άλλαζα αυτή, το πόσο μεγάλο impact μπορεί να έχει στο κόστος της ενημέρωσης. jQuery 1, έτσι. Τώρα ήρθε η σειρά να το κάνατε live wire. Να συμπληρώσω κάτι μικρό. Ναι, φυσικά, εννοείται. Εκτός από το ίδιο το framework, σπρώχνει προς τις τελευταίες εκδόσεις της PHP, ως προς αυτό που ρώτησε ο Μιχάλης, και οι package maintainers, το community γύρω από το Laravel πολύ συχνά, και ειδικά τελευταία, όπως η Spatzi, που είναι μια εταιρεία που κάνει πάρα πολλά πακέτα και είναι πολύ γνωστή στην κοινότητα, όλο και συχνότερα σπρώχνει προς τις τελευταίες εκδόσεις της PHP, οπότε είναι και αυτό ένα θέμα που σπρώχνει προς τα εκεί. Δηλαδή μπορεί να μην χρειάζεσαι κατά ανάγκη κάτι από το τελευταίο Laravel για να πας προς το Laravel το τελευταίο, αλλά μπορεί να χρειάζεται κάτι τελευταίο από ένα πακέτο που έχει πλέον minimum την 8 PHP. Οπότε αναβαθμίζεις έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή. Έτσι. Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι όλα ψιλοαλυσίδα. Τελικά. Και θα γλιτώσουμε από τους σερβερ με 5,3. Άλλη
μεγάλη ιστορία αυτή. Έχουν τους λόγους του γεράσιμα. Λοιπόν, υπάρχει και μια ερώτηση στο chat. Την ξαναπώ στο Ραμανόλη τώρα. Με MySQL έχετε μόνο ένα server machine ή έχετε κάνει κάποια καστομιά? Άκουσα ότι είπατε. Άκουσα όσα είπατε, αλλά πώς αυτό θα κάνει σκέλη για πάντα? Δεν έχουμε ένα server machine, ούτε καστομιά. Έχουμε μια λύση ουσιαστικά η οποία σου δίνει database as a service η DigitalOcean, και η Amazon δίνει τέτοιες scalable λύσεις ουσιαστικά, όπου αγοράζεις θεωρητικά κάποια CPU και κάποια μνήμη και αυτό μπορεί να γίνει scale-up με το πάτημα ενός κουμπιού. Έχουν και APIs, αλλά εντάξει, είναι για πιο προχωρημένες καταστάσεις αυτό, ώστε να γίνεται δυναμικά το scale-up. Οπότε είναι κάτι το οποίο υπάρχει σαν λύση, σαν service. Και κάνεις scale όσο θες. Να κάνω μια σχετική ερώτηση, Δημήτρη. Είσαι ευχαριστημένος από αυτή την υπηρεσία του, γιατί χρησιμοποιώ πολύ το DigitalOcean, αλλά το συγκεκριμένο δεν μπόρεσα. Ας πούμε, ping times και τα λοιπά, ανταποκρίνεται όπως θα ήθελες ή έχεις κάποιο παράπονο? Με τη MySQL είμαι ευχαριστημένος. Δεν έχω αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Να πούμε ότι όταν κάνεις scale-up, εκεί τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα, ειδικά άμα δεν έχεις replications. Replicas. Δηλαδή, αν έχεις μόνο ένα server, ενδεχομένως να στο ρίξεις κιόλας, και αυτό είναι καλό να ρίξεις λεφτά, γιατί θα τα δεις μπροστά σου. Οπότε, με τη MySQL είμαι αρκετά ευχαριστημένος, δεν έχω κανένα θέμα. Ό,τι θέμα είναι που έχει προκύψει μέχρι τώρα είναι για δικό μας λάθος, γιατί δεν κάνουμε performance. Και όσο του ρίξεις λεφτά μέσα, λύνεται το performance. Αυτό που απογοητευτήκαμε πάρα πολύ είναι με τη Redis της DigitalOcean. Έχει γίνει ολόκληρο θέμα. Είμαστε δηλαδή πάρα πολλές μέρες που ταλαιπωριόμασταν να καταλάβουμε τι γίνεται. Και ο λόγος είναι ότι τα γραφήματα τα οποία σου δίνει προκειμένου να καταλάβεις την κατάσταση του server ήταν... Δεν σε βοηθούσαν καθόλου. Δηλαδή, είχες ένα server, όπως σας είπα πριν, έχουμε ένα θέμα με τη RAM της Redis, έτσι, γεμίζει. Και θυμήθηκα τώρα, γελάω, γιατί θυμήθηκα κάτι άλλο. Έχεις τις ρυθμίσεις εκεί πέρα, όταν στείλεις το server, όταν γεμίζει ο server, σε ρωτάει, θες να κάνω denial of service? Ή θες να αρχίσω να σβήνω δεδομένα? Και εγώ λέω, εντάξει, μωρέ, σιγά μην γεμίσει ποτέ. Εντάξει, πάρουμε εκεί, δώσε εκεί, χαμπάρι. Και όμως γέμισε, χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι, και άρχισε και έσβηνε παλιότερα keys. Η Redis είναι key value, έτσι, οπότε άμα φύγει ένα key, είναι σαν να γίνεται delete row. Οπότε, αρχίσαμε να λαμβάνουμε παράπονα ότι οι χρήστες μας γίνονται logged out και συνεχώς πρέπει να κάνουν login. Και τι διάβολο, πώς γίνεται? Και το πρόβλημα ήταν ότι τα γραφήματα της Redis, της Managed Redis, έτσι, δεν μπορούσε να καταλάβεις αν αυτό το πράγμα έχει γεμίσει από μνήμη ή πάει καλά, να του βάλω κι άλλο. Οπότε έπεφτε ο server και εμείς το παίρναμε υπόψη όταν ήταν πολύ αργά, που τότε όταν γεμάτο server για να το κάνει scale up, θέλει χρόνο, σου δίνει το server down και κλάφτα. Ενημερωνώστε με από τους πελάτες ουσιαστικά. Οπότε τι? Το μαθαίνετε από τους πελάτες ουσιαστικά, οπότε ναι. Εντάξει, έχουμε error handling, δηλαδή όταν ο Redis πέφτει το μαθαίνουμε και χωρίς να μας το πει ο πελάτης. Ωραία. Ναι. Φαντάζομαι όλα αυτά σε VPN για εσωτερική επικοινωνία μεταξύ των droplet για να γλιτώνετε bandwidth και να έχετε μικρότερο ping. Ναι, φυσικά. Όλα αυτά τα πράγματα γίνονται μέσω συγκεκριμένων VPN, τα οποία γίνονται με ένα πολύ απλό UI στο μέρος της DigitalOcean. Και μία ακόμα ερώτηση, πάλι για το Managed MySQL. Είπες ότι έχετε replication, εννοώντας τι, Master Slaves MySQL servers? Γιατί κοιτάζεις τις ερωτήσεις. Και εγώ, συγγνώμη, τώρα σε ζάλισα. Όχι, καθόλου. Δεν ξέρω αν έπεσαν και ερωτήσεις και... έχουμε λοιπόν MySQL server, ο οποίος έχετε κάνει replicate σαν master slave MySQL servers, ναι, μέσα από το managed.
Μένα από το, μέσα από το manage. Ναι, κάτσε να το ανοίξω τώρα, το έχω μπροστά μου, να σου πω συγκεκριμένα τι έχουμε. Λοιπόν, έχουμε ένα MySQL server, ο οποίος έχει grammary και standby. Λογικά δύο server στο cluster. Έχω και πολύ καιρό να τα δω, οπότε δεν θυμάμαι κιόλας. Insights. Τα settings. Primary και standby. Ναι. Σωστά. Και δηλαδή είναι ο primary και ο standby που είναι ας πούμε μπροστά. Και έχω και μια ρέπλικα τρίτη, η οποία είναι secondary. Είναι, την χρησιμοποιώ εγώ για read-only. Άμα χρειαστεί δηλαδή να μπω, να βάλω το χεράκι μου μέσα στο database, χρησιμοποιώ αυτό το server ή για τα backups. Γιατί όποιος χρησιμοποιεί MySQL client από τον υπολογιστή του για να δει τα δεδομένα του production, είναι πάρα πολύ εύκολο να μπερδέψεις το production με το development και να αρχίσεις να σβήσεις δεδομένα. Για να το σβήσω το user stable, να δω τώρα ο καινούριος user θα φτιαχτεί και μπουρου. Ναι, πάνε users. Εντάξει, οπότε για να αποφύγουμε τέτοια σενάρια, δεν γίνεται καν ο υπολογιστής μου να επηρεάσει πράγματα, γιατί δεν έχει permissions. Δυστυχώς, η manager της DigitalOcean δεν σου δίνει users με ξεχωριστά permissions. Τα permissions είναι ένα database server. Οπότε έφτιαξα ένα δεύτερο database, replica, που έχει διαφορετικά credentials και μπορώ από εκεί να διαβάζω. Άρα είναι τρεις. Και δίνουμε $140 το μήνα. Γι' αυτό μόνο. Εντάξει, Δημήτρη, εγώ έχω να πω ότι είσαι σίγουρα ο μόνος που το έχει κάνει αυτό με τις databases. Εγώ δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάς. Να πειράξεις production βάση και να κάνεις λάθος. Αλλά ήθελα να ρωτήσω, πήρα το λόγο έτσι λίγο αυθαίρετα. Επειδή ανέφερες και event sourcing πριν και είπες ότι έχετε και αυτή τη βάση για read-only, έχετε βάλει δηλαδή ας πούμε και τύπου CQRS και έχετε ξεχωριστά command query κλπ. Δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί. Ναι, είναι, αλλά δεν έχει να κάνει. Είναι όλα στο ίδιο database. Δηλαδή, δεν χρησιμοποιούμε κάποιο ιδιαίτερο πακέτο. Το έχουμε κάνει μόνοι μας αυτό. Ουσιαστικά, έχουμε έναν πίνακα ο οποίος είναι ο events table. Έτσι, έχουμε τα διάφορα events. Κάθε φορά δηλαδή, που κάποιος στέλνει ένα μήνυμα, πατάει κουμπάκι, έστειλε την παραγγελία με αυτό το tracking, δημιουργείται ένα event σε αυτό το πίνακα. Και κάθε φορά που δημιουργείται ένα event, τρέχει ένα job από πίσω το οποίο ενημερώνει το order model με τις αλλαγές αυτά. Οπότε το μοντέλο μας απεικονίζεται με δύο τρόπους. Απεικονίζεται διαβάζοντας όλα τα events ή διαβάζοντας το raw, το οποίο είναι το cast version. Αυτό ενδεχομένως να έχει ένα μικρό delay. Ναι. Έχει χρειαστεί να το κάνετε rebuild. Δηλαδή, ξέρεις, έγινε κάτι για να ξανατρέξεις όλα τα events, να το ξαναφτιάξεις. Δεν νομίζω, δεν θυμάμαι κιόλας. Αυτό που έχει χρειαστεί να ξανακάνουμε και το κάνουμε είναι, για παράδειγμα, κάποια events. Αποφασίζεις να αλλάξεις το payload, γιατί το event, φανταστείτε, έχει ένα array μέσα με κάποια δεδομένα. Έτσι. Για παράδειγμα, όταν βάζεις, γίνει και πρόσφατο, όταν βάζεις έκπτωση σε μια παραγγελία, μπορείς να πεις, σου δίνω 50% έκπτωση. Ωραία. Άμα αποφασίζεις να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η έκπτωση, να πεις δεν σου δίνω 50% έκπτωση, δηλαδή στα 10 ευρώ, 50% 5 ευρώ, να πεις σου δίνω έκπτωση 5 ευρώ. Και αν για κάποιο λόγο αποφασίσεις ότι θες από εδώ και πέρα η έκπτωσή σου να γίνεται σε ποσό και όχι σε ποσοστό, τότε θα πρέπει να αλλάξεις το ιστορικό. Να πας να πειράξεις τα events, έτσι, να τα πειράξεις τσακ ένα-ένα με ένα migration, με ένα command, και μετά ενδεχομένως να τρέξεις συγκεκριμένες παραγγελίες με βάση ένα query. Για παράδειγμα, ξαναχτίσε, ας πούμε, το μοντέλο της παραγγελίας για τις παραγγελίες όπου χρειάζονται update για κάποιο λόγο. Αναδρομικά,
Φαντάσου τώρα σκεφτείτε κανονικά. Παιδιά, είναι πάρα πολύ γαμάτο το event sourcing. Δηλαδή, είναι σαν να έχεις time machine. Πας πίσω στον χρόνο και αλλάζεις ό,τι θες. Σκεφτόμουν τα αναδρομικά ως παράδειγμα. Θες τις χρεώσεις, σου λέει, μου τα χρωστάς από τότε. Ναι, παιδιά. Το ελληνικό δημόσιο. Εκεί συνειδημοί, Γιώργο. Μπορεί να έχουν event sourcing από πίσω και να τα κάνουν έτσι με ωραίο τρόπο. Ήταν μια παρήγορη σκέψη. Και δουλεύεις για το δημόσιο, Γιώργο. Ναι. Αναδρομικά. Ναι, παιδιά, είναι... Όλοι δουλεύουμε για το δημόσιο με τη φορολογία που υπάρχει. Σωστό. Λένε ότι το 50% τους 6 μήνες, στους 12 δουλεύουμε για το δημόσιο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Το 50%. Πλάκα, το δικό σας το project πρέπει να έχει και μια φορολογική πολυπλοκότητα, γιατί φέρνετε σε επαφή users μεταξύ τους. Εσείς μεσολαβείτε... Πρέπει να έχει και μια φορολογική πολυπλοκότητα, αλλά τέλος πάντων είναι εκτός θέματος αυτό. Εντάξει, Θέλετε. Θέλετε να το κλείσουμε σιγά-σιγά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση on topic και μετά μπορούμε να συνεχίσουμε και off topic. Με πίτσα, όσο το γιος το φάγαμε. Και μας άνοιξε την όρεξη ο Γιώργος με την πίτσα τώρα. Όλα τα meetups κανονικά πίτσες, παιδιά, τι... Πού γίνονται τα μετά. Προτεύουμε να το ξεχάσουμε και αυτό. Περάκλειο γίνονται. Πού γίνονται. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα κανονίσω να δω... Φυσικά μετά. Ναι, αν ήσασταν τυχεροί και ήσασταν από κοντά, θα είχε πίτσες και καλύτερα... το καλύτερο από όλα θα είχε και ρακί για after. Αλλά εντάξει. Καταρχήν, αν τελειώσει ο κορονοϊός, ένα meetup δεν θα έχει καθόλου ομιλίες, θα έχει μόνο πίτσες και μπύρες. Ναι. Ναι. Μ' αρέσει, μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιώργο, γεράσιμο όχι μόνο σε ένα, πρέπει να είναι αναδρομικά όλα. Ναι. Μήνες, ολόκληρους. Ναι. Λοιπόν, οπότε ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, Βασίλη. Τέλειος, δεν είναι κάτι να ρωτήσει που βλέπω πήγε τώρα. Σβέν. Σβέν, θέλεις κάτι να ρωτήσεις, ρωτά τα παιδιά. Όχι. Τέλεια. Άκουσα μπύρα και πίτσα και έλεγα πρέπει να πάω μέσα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Ήταν παρουσιάσεις και όλη η συζήτηση πολύ ωραία. Σούπερ. Όποιος θέλει να μάθει περισσότερα, εγώ γενικώς είμαι πολύ της open φιλοσοφίας. Με χαρά να μοιραστώ τεχνολογίες, κόλπα, τεχνικές, business, συμβουλές. Παιδιά, είμαι πολύ πρόθυμος και κάτι που είχα γράψει αλλά δεν το διάβασα στην αρχή της μικρής αυτής παρουσίασης είναι ότι ο στόχος μου είναι να βοηθήσω όσους developers να τους δώσω κάτι να δω πώς θα γράψει και όλα. Γιατί, λοιπόν, το metabook να γίνει πηγή έμπνευσης και να βοηθήσει όλους όσους είναι developers, managers, founders ή και όχι, γιατί όχι και μελλοντικοί founders, να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Παιδιά, όπως μπορώ να βοηθήσω, θα με βρείτε στο Twitter, DeamSub είναι το handle, ή αλλιώς και στο Metabook, άμα στείλετε στο dimitris@metabook.gr, με πολύ μεγάλη χαρά να βοηθήσω όσους επικριαστείτε. Και ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου για τη φιλοξενία σας. Ισχύει το ίδιο που είπε ο Δημήτρης. Ελεύθερα επικοινωνείτε για οποιοδήποτε θέμα. Θα χαρώ πολύ να βοηθήσω. Άλλωστε και ο σκοπός για τον οποίο έφτιαξα το κανάλι το Tech and Code in Greek ήταν αυτός. Να, open source φιλοσοφία, όποιος θέλει να μαθαίνει για τις νέες τεχνολογίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, παιδιά. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε.